Είμαι ο Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι μαζί με την Κωνσταντίνα την Βουλγάρη. Πώς να σου πω τώρα, σκηνοθέτη, που κάνει ταινίες. Που κάνει ταινίες, οκ. Okay. Για να κάνουμε μια κουβέντα γενικά για τον κινηματογράφο, για την πολιτική, για την τελευταία της ταινία. Καταρχήν, σε ευχαριστώ πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ας πιάσουμε πρώτα λίγο τον κινηματογράφο. Έχεις πει πως σου αρέσουν οι ταινίες που αποτυπώνουν την πραγματικότητα, που ασχολούνται με τα προβλήματα των πραγματικών ανθρώπων, mm-hmm. των απλών. Και με αφορμή δύο ταινίες, θα ήθελα να σε ρωτήσω αν με αυτή τη λογική ποιους εγχώριους κινηματογραφιστές θαυμάζεις, ας πούμε. Και η μία είναι το Τσίου του Παπαδημητράτου mm-hmm. και η άλλη το Σπιρτόκτο του Οικονομίδη. Σου φαίνονται, ας πούμε, ταινίες που αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Ναι, μου φαίνονται ταινίες που αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Ειδικά το Σπιρτόκουτο, ίσως. Ναι. Δηλαδή και το Τσίου. Απλώς το Τσίου ήταν πιο πολύ. Επειδή είχε κάποια κωμικά στοιχεία, νομίζω ότι ξέφυγε και λίγο από το ρεαλιστικό, έτσι δεν είναι. Ναι. Και το Σπιρτόκουτο. Ναι, ναι. Αλλά. Τι να πω τώρα. Αν μου αρέσουν οι ταινίες αυτές. Αν σ' αρέσουν αυτές και αν, ας πούμε, πώς βλέπεις εσύ μια ρεαλιστική ταινία, ποιους κινηματογραφιστές Έλληνες, ας πούμε, θαυμάζεις. Ας πούμε, αυτός μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ο Νίκος Γραμματικός. Ναι. Οι Απόντες, ξέρω εγώ, άμα το έχεις δει. Ναι. Είναι μια ταινία που εμένα, ας πούμε, με σημάδεψε και την είδε εκεί, ξέρω εγώ, θα ήθελα να κάνω. Και ο Βασιλιάς. Ναι. Είναι ταινίες, ας πούμε, που κάπως μ' αρέσανε πάρα πολύ. Όχι ότι οι άλλες δεν μ' αρέσουν, απλώς στου Γραμματικού μου φαίνονταν ότι ήταν κάπως πιο τρυφερή. Η αντιμετώπιση της σχέση με τους ανθρώπους είναι πιο τρυφερή στο Οικονομίδη, είναι κάπως σκληρές και δεν καταλαβαίνεις άμα συμπαθεί αυτούς που για τους οποίους μιλάει. Και εμένα μ' αρέσει όταν βλέπω ότι τους συμπαθεί. Εντάξει, όχι απαραίτητα και Sony, αλλά κάπως άμα είναι. Δηλαδή, μ' αρέσει όταν συνυπάρχει η σκληράδα με μια ευαισθησία μαζί. Κατάλαβα. Δηλαδή, το πολύ βίαιο τύπου Ταραντίνο, ξέρω και αυτά, δεν το πολύ συμπαθείς, ας πούμε. Συμπαθώ. Αλλά εντάξει, μ' αρέσει ο Γραμματικός. Μ' αρέσει ο Τσιόλης, ας πούμε, Σταύρος Τσιόλης, που είχε κάνει κάτι ταινίες που είναι σάτυρα, ξέρω εγώ, της ελληνικής πραγματικότητας. Ειδικά, άμα τις δεις τώρα, επειδή έβλεπα πρόσφατα, είναι εντελώς το πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Είναι προφητικός δηλαδή. Ναι, με έναν τρόπο. Ναι. Και ποιες άλλες, ξέρω εγώ. Μ' αρέσει η Εύα Στεφανή, που είναι μια κινηματογραφίστρια που κάνει ντοκιμαντέρ κυρίως. Που είναι. Εντάξει, φοβερός ο τρόπος που προσεγγίζει, ας πούμε, τους ανθρώπους για τους οποίους μιλάει. Πολύ απλώς. Σχεδόν δεν φαίνεται η ίδια, ας πούμε. Και κάπως. Το ωραίο, ας πούμε, με τις ταινίες αυτές είναι ότι δεν έχει κάποιο μεγάλο θέμα. Γενικώς δεν μου αρέσουν οι ταινίες. Δεν μου αρέσουν. Μ' αρέσουν οι ταινίες που χωρίς να έχουν ένα μεγάλο θέμα και να είναι πολύ εντυπωσιακές και επιβλητικές. Φτάνουν στο στόχο τους. Ναι. Ωραία. Αυτές. Οπότε είναι οι Απόντες, ξέρω εγώ, οι Εύα που είναι, δεν έχουν κάποιο φοβερό θέμα, αλλά συναισθηματικά σε πιάνουν και έχουν κάτι πολύ ουσιαστικό. Αυτές είναι που μ' αρέσουν. Πιστεύεις πως η κινηματογραφική ματιά του πατέρα σου σε έχει επηρεάσει και αν ναι, έχεις εντοπίσει πού? Δεν ξέρω, δύσκολη ερώτηση. Ναι. Νομίζω ότι ασυνείδητα σίγουρα με έχει επηρεάσει. Ναι. Το κοινό στοιχείο που βλέπω εγώ, αν βλέπω κάτι, είναι στο ότι και οι ταινίες μου, όπως ας πούμε και του πατέρα μου, θέλω, ας πούμε, να απευθύνονται σε ένα αρκετά ευρύ κοινό και δεν είναι, ας πούμε, κουλτουριάρικες με έναν τρόπο. Κατάλαβα. Ναι. Που αυτό μου αρέσει, δηλαδή, και στις ταινίες του πατέρα μου αρέσει που είναι απλές και που χωρίς να είναι εμπορικές με τον τρόπο που έχουμε, τον αρνητικό τρόπο, ας πούμε, της λέξης εμπορικό. Γενικώς δεν είναι intellectual, κουλτουριάρικες και αυτά. Ναι. Και ούτε δικές μου είναι και ούτε θα ήθελα. Ωραία. Άρα και εντοπίζεις, ας πούμε, κάποιο κοινό σημείο επιρροής. Ναι, ναι. Okay. Το επίθετό σου σε έχει βοηθήσει περισσότερο ή σε έχει εμποδίσει? Πώς το βλέπεις? Μπορεί βέβαια κατά περίπτωση να σε έχει βοηθήσει και κατά περίπτωση να σε έχει εμποδίσει. Ναι.
Κοίτα, νομίζω ότι έτσι όπως το έχω αντιμετωπίσει εγώ, δεν με έχει βοηθήσει. Δεν σε έχει βοηθήσει. Όχι. Δηλαδή, σίγουρα ερήμην μου μπορεί να μου έχουν ανοίξει κάποιες πόρτες που σε κανένα άλλο ανοίξουν δύσκολα. Δηλαδή, μην το παίζω ουφό τελείως. Δηλαδή, ναι. Υποθέτω ότι σίγουρα μπορεί να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά εγώ, ας πούμε, προσωπικά, επειδή δεν γούσταρα καθόλου όλη αυτή τη σύνδεση, το έχω αντιμετωπίσει αρνητικά. Δηλαδή, έχω δουλέψει ταινίες και δεν έχω πληρωθεί, επειδή ντρεπόμουν να πάω να ζητήσω τα λεφτά. Μην πούνε ότι. Μην πούνε ότι. Και ζητάει τα λεφτά, ας πούμε. Ενώ αν δεν είχα αυτό το όνομα, θα τις είχα. Χαλαρά, ας πούμε. Ναι. Άρα μπορεί να σε έχει εμποδίσει κιόλας, μάλλον περισσότερο. Σε κάποια τέτοια πρακτικά θέματα, ας πούμε. Ναι, εγώ πιστεύω ότι με έχει εμποδίσει. Ή, ας πούμε, γενικώς ντρεπόμουν πολύ γι' αυτό. Ξέρω εγώ, μπορεί να μου έχουν προτείνει μια δουλειά και επειδή ήταν όλος φίλος του πατέρα μου να μην έχω πάει να έχω δουλέψει. Ενώ θεωρητικά, άμα ήθελα να το εκμεταλλευτώ, θα. Τι είχες κάνει. Θα ήμουν πιο καλά οικονομικά, τουλάχιστον. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Ναι. Έχεις σκεφτεί να ασχοληθείς με το θέατρο, σκηνοθετικά. Ναι, γενικώς το σκέφτομαι κατά καιρούς. Δεν το έχω κάνει ακόμα. Δεν μου έχει τύχει. Αλλά ναι, θα ήθελα να ασχοληθώ. Πάρα πολύ, νομίζω. Ναι, πολύ. Αν τυχόν ένα σενάριο τηλεοπτική σειρά σε εξέφραζε, θα το σκηνοθετούσες. Αν γινόντουσαν, λέμε τώρα, τηλεοπτικές σειρές δεν γίνονται, αλλά πες ότι θα γίνουν κάποια στιγμή. Σίγουρα θα το έκανα. Γενικώς, νομίζω ότι η τηλεόραση, ας πούμε, ο Ken Loach, που είναι από τους αγαπημένους μου σκηνοθέτες, το 70, ξέρω, το 60, ξεκίνησε από το BBC, που τότε ξεκίνησε μια ολόκληρη σχολή κινηματογράφου μέσα από τηλετενίες. Και πιστεύω ότι και με έναν τρόπο πολιτικά να το δεις, είναι λίγο ανορθόδοξο αυτό που λέω, αλλά η τηλεόραση είναι ένα μέσο που φτάνει παντού. Παντού. Ναι. Οπότε, σαφώς και έχει μια δύναμη που θα μ' άρεσε να τη χρησιμοποιήσω αν είχα την ελευθερία να κάνω ό,τι θέλω. Ναι. Αλλά νομίζω ότι στην Ελλάδα και να γυρίζω σαν σειρές, δεν θα μπορούσα να κάνω αυτό που θέλω. Βλέπω, ας πούμε, π.χ. στις αμερικάνικες και αγγλικές, ας πούμε, σειρές, που είναι τρομερά ενδιαφέρουσες και πολιτικές και ξέρεις, στα όρια, ας πούμε, κάποια πράγματα θίγονται, που έχει πολύ νόημα αν είχες τη δύναμη, ας πούμε, και τον τρόπο να το κάνεις, να χρησιμοποιήσεις αυτό το μέσο για να πεις πράγματα. Αλλά εδώ. Εδώ δεν το βλέπεις. Ναι, όχι. Ναι. Δύσκολο. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω, τι έχει αλλάξει στη σκηνοθετική σου ματιά από την πρώτη σου ταινία, τη μικρή μήκους που τα μεταφρόντα ανισταγμένα, μέχρι την πρόσφατη μεγάλη στο Συγχαρητήριο αισιόδοξο. Δεν ξέρω για να ειλικρινείς. Όχι, ναι. Δηλαδή ξέρω ότι. Ξέρω πιο πολλά πράγματα επειδή το έχω κάνει, ας πούμε, κάποιες ταινίες πρακτικά. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι επί της ουσίας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν σκέφτομαι τον εαυτό μου σαν σκηνοθέτη. Και δεν σκέφτομαι να εξελιχθώ σαν σκηνοθέτης. Το οποίο είναι και κακό ίσως για τη δουλειά μου με έναν τρόπο. Δηλαδή βλέπω άλλους συναδέλφους μου που το ψάχνουν πιο πολύ και σαν καριέρα και σαν δουλειά. Να ψάχνουν και τη φόρμα και να πειραματίζονται και αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο να κάνω ταινίες για να πω αυτό που θέλω. Και ένα ναΐφ πράγμα που μπορεί να έχω, μ' αρέσει. Δηλαδή δεν θα ήθελα να γίνω επαγγελματίας και βιρτουόζος και να τον πολυμάθω κιόλας. Μ' αρέσει να υπάρχει μια αφέλεια και μια αφότητα σχέση με αυτό. Οπότε δεν το πολύ ψάχνω. Δεν το πολύ ψάχνω. Οκ. Δεν ξέρω, έχει νόημα. Όχι, έχει νόημα. Ναι. Έχει νόημα. Ο τίτλος της πρώτης μεγάλου μήκους ταινίας σου ήταν Vals Sentimental, σωστά. Είναι από το έργο μουσικό του Τσαϊκόφσκι. Ναι. Και γιατί το επέλεξες, αν. Γιατί είχα σκεφτεί να τελειώσω την ταινία με το Vals Sentimental, που το έπαιζε μία τύψα, η Clara Rockmore, που ήταν μία μουσικός που έπαιζε θερεμίνη, που είναι ένα όργανο. Ναι, το θερεμίνη. Ναι. Αυτό το περίεργο. Που ήταν τρομερό όταν το είχα ακούσει. Και μου τέριαζε με την ταινία. Μετά βέβαια δεν το έβαλα τελικά, γιατί έβαλα τη μουσική του Νίκου του Βελιώτη. Αλλά επειδή μου άρεσε το Vals Sentimental σαν τίτλος, και μου φαίνονταν ότι έχει σχέση, αλλά και είναι και αντιθετικό. Ναι. Δηλαδή αυτό ρομαντικό δεν έχει και σχέση, αλλά και έχει. Ναι. Και το κράτησε. Ωραία. Ναι. Ο κινηματογράφος είναι μια συλλογική δουλειά, σωστά. Πώς αντιμετωπίζονται τυχόν εγωιστικές συμπεριφορές. Κοίτα να σου πω. Αν μου πεις τώρα ποια δουλειά δεν είναι συλλογική, ναι. Okay. Αλλά αυτή η δουλειά συγκεκριμένη, ας πούμε, άμα δεν υπάρχει συλλογικότητα, δεν θα βγει καλό αποτέλεσμα. Φαντάζομαι.
Κοίτα, Φάβρο έναν έτσι και εγώ τώρα προσπαθώ να το κάνω έτσι. Αλλά νομίζω ότι δεν αντιμετωπίζεται. Απ' τη μία αντιμετωπίζεται σαν συλλογική δουλειά, απ' την άλλη υπάρχει αυτό που λέμε το όραμα του σκηνοθέτη. Ναι. Οπότε υπάρχει απίστευτη ιεραρχία ταυτόχρονα. Δηλαδή σε κανονικά, ας πούμε, έτσι όπως γυρίζονται ταινίες, ο σκηνοθέτης λέει θέλουμε αυτό και κάποιοι, ας πούμε, δουλεύουν για να γίνει αυτό που θέλει αυτός. Ναι. Οπότε είναι και τρομερά εγωιστική. Ναι, από την πλευρά του σκηνοθέτη. Είναι τρομερά. Μπορεί να είναι τρομερά εγωιστική. Και φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί σκηνοθέτες δουλεύουν και έτσι. Δεν ξέρω, εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Ούτε μπορώ να το κάνω και να θέλω, δεν γίνεται. Ναι. Δεν το έχω δηλαδή σαν άνθρωπος. Οπότε. Εγώ νομίζω ότι μόνο ως ομάδα μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Και προτιμώ να μην συνεργάζομαι με ανθρώπους που έχουν πολύ έντονο εγωισμό. Mm. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες, ξέρω εγώ, ή που ασχολούνται με αυτά τα επαγγέλματα που έχουν πολύ έντονο το εγώ τους. Ναι. Και... γενικά η καλλιτεχνία το έχει αυτό. Ναι. Που ασχολούνται, ναι. Ναι. Και μάλιστα ένας λόγος που μου αρέσει ο κινηματογράφος είναι επειδή έχει είναι τέχνη, αλλά έχει και κάτι πολύ πρακτικό. Οπότε όσοι δουλεύουν δεν είναι όλοι καλλιτέχνες. Και αυτό υγειώνει κιόλας λίγο. Κατάλαβα. Και δημιουργεί τεχνικούς, ας πούμε. Ναι, ναι. Και άμα καταφέρεις να κάνεις μια ομάδα όλων αυτών, είναι πιο υγιές από το να είναι μόνο καλλιτέχνες, εγώ κεντρική και. Ναι, ναι. Κατάλαβα. Ναι. Ωραίο. Ναι. Κατά τη δική μου γνώμη, έτσι, όπως το έχω ερμηνεύσει εγώ, οι ταινίες, ας πούμε, με τα φώτα ανισταγμένα και το Βάλσε τη Μεντάν, αλλά και το Συγχαρητήριο στους Αισιόδοξους, καταπιάνονται λιγότερο είτε περισσότερο και με το θέμα του έρωτα. Mm-hmm. Μάλιστα, στην τελευταία σου ταινία, όταν η Ηλέκτρα ρωτάει τον Μανούσο που είναι στη φυλακή, τι γράφει στη φυλακή, εκείνος απαντάει: τίποτα. Σκέψεις για την Επανάσταση, για τον έρωτα, για τον εγκλισμό. Και θα σε ρωτήσω το εξής: ο έρωτας για πολλούς αποτελεί επαναστατική, ας πούμε, απελευθερωτική πράξη. Θα μπορούσε όμως να θεωρηθεί και ερμητικός, ότι είναι κάτι σαν εγκλισμός, ας πούμε. Γίνεται. Κοίτα, νομίζω ότι και ο έρωτας και για μένα είναι μια απελευθερωτική επαναστατική πράξη. Οι σχέσεις όμως και η καθημερινότητα που βιώνεις με έναν άνθρωπο και ο τρόπος που μεταφράζει το έρωτας είναι... Είναι λίγο ερμητικά. Ναι, και είναι σίγουρα και εγκλισμός και φυλακή και σύμβαση και μιζέρια και όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Αλλά έχει πάρα πολλά τέτοια στοιχεία. Εγώ δηλαδή, ξέρεις, ο έρωτας, δυστυχώς ας πούμε που το λέω, ο έρωτας, ας πούμε, ο ξανανικευμένος, είναι τελικά και αυτός που δεν είναι, ολοκληρώνεται και ποτέ και δεν φτύρεται. Συμφωνώ σε αυτό. Ναι. Συμφωνώ. Οπότε έχει, δυστυχώς... Ναι. Ναι. Μάλιστα. Με αφορμή την εντελώς αρνητική κριτική της τελευταίας ταινίας από τον Νίκο Κουλαφτάκη, θέλω να σε ρωτήσω αν οι κριτικές σε επηρεάζουν, είτε θετικά είτε αρνητικά. Οι κριτικές λέμε τώρα, όχι να είναι κάτι κακεντρεχές, ας πούμε, ή αποθεωτικό, να είναι μια κριτική στη μέση, ξέρω εγώ. Κοίτα, εξαρτάται ποιος την κάνει, δηλαδή... Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ένας άνθρωπος που δεν έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου και γράφει κριτική σε εφημερίδα ή κάπου, δεν με πολύ αφορά. Γιατί είναι ένας τύπος που εντάξει, δεν τον ξέρω και ούτε με ξέρει και εντάξει, τέλος πάντων, άμα του αρέσει κάτι που κάνω, ωραίο είναι γιατί λες, α, κάποιος κατάλαβε, ας πούμε, ή συναισθάνε τα ίδια πράγματα, άμα δεν του αρέσει, εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι. Η κριτική φίλων, συντρόφων και ανθρώπων που... θέλω να τους αρέσει. Δηλαδή και σε αυτήν την ταινία υπήρχαν 5-6 άνθρωποι που για δικούς μου λόγους, ας πούμε, ήθελα πολύ να τους αρέσει, ρε παιδί μου, αυτήν την ταινία. Αυτό είναι η γνώμη μετά. Τους άρεσε. Ναι, ευτυχώς. Εντάξει, okay. Ωραία. Ευτυχώς. Ωραία. Στην τελευταία σου ταινία, στους Συγχαρητήρες στους Αισιόδοξους, λέει η ηρωίδα, ας πούμε, η Ηλέκτρα, σε κάποια στιγμή στους γονείς της, ότι δεν γουστάρει το καλλιτεχνικό κύκλωμα και προτιμά να δουλεύει ως babysitter. Ναι. Εσύ πώς θα πας με το καλλιτεχνικό κύκλωμα? Εγώ βασικά το μισώ το καλλιτεχνικό κύκλωμα. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω ότι από τη στιγμή που είναι δουλειά μου, που ασχολούμαι μέσα σε αυτό, ναι, και για να κάνω μια δεν χρειάζομαι λεφτά, θα πάω να βρω μια επιχορήγηση, αν μπορώ να την πάρω, για να πληρώσω τους ανθρώπους και αυτά.
αυτό αναγκαστικά το κάνω. Θα προτιμούσα να μην το κάνω, για να είμαι ειλικρινής, για να είμαι πιο συνεπής σε αυτά που λέω. Αλλά γενικώς αυτό που λέω είναι καλλιτεχνικό κύκλωμα, μου προκαλεί αηδία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, οι άνθρωποι, δηλαδή αυτοί που... Γενικώς, η άποψή μου είναι ότι οι καλλιτέχνες... Καταρχήν δεν θα έπρεπε κανένας να λέει τον εαυτό του καλλιτέχνη, αλλά να το λένε οι άλλοι. Και αυτοί που ασχολούνται με αυτό το πράγμα, να είναι άνθρωποι τελείως μέσα στην κοινωνία, στο περιθώριο, να ασχολούνται με ακραία πράγματα, ακραίους ανθρώπους, ακραίες καταστάσεις, να ζουν τελείως αντισυμβατικές ζωές. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι που θαυμάζω, ας πούμε. Όλοι αυτοί που είναι μέσα σε κλίκες και προσπαθούν να πάρουν θέσεις, να συνεπάρχουν με την εξουσία κλπ. Κλπ. Και που δημιουργούν αυτό που λέμε κύκλωμα, για μένα δεν έχουν καμία σχέση με την τέχνη. Ναι. Ωραία. Τι να κάνω. Άρα δεν έχεις κάποια. Ναι. Δεν τα πας καλά. Δεν τα πάω, όχι, όχι. Θα ήθελα δηλαδή, ιδανικά θα ήθελα να βρίσκω έναν τρόπο και να δουλεύω εκτός αυτού του κύκλωμα, εκτός του καλλιτεχνικού χώρου. Ναι. Και απλά να κάνω ταινίες για να εκφραστώ. Αλλά θα ήθελα τα λεφτά μου να μην τα παίρνω καν από εκεί. Ναι. Να κάνω μια άλλη δουλειά. Ώστε να χρηματοδοτήσεις, ας πούμε, αυτό που θες να κάνεις, ξέρω. Ναι, και να βγάζω τα προστοζήν με έναν άλλο τρόπο, ας πούμε, να μην χρειάζεται να είμαι σε αυτό το χώρο. Ναι. Ναι, πολύ. Ωραία. Ναι. Πάλι η Ηλέκτρα ηρωίδα στην ίδια ταινία και ο μικρός που φυλάει, mm-hmm. απαριθμούν τα πράγματα που τους φοβίζουν. Mm-hmm. Εσένα ποια πράγματα σε φοβίζουν? Ας πούμε, ξέρω εγώ, 3 πράγματα ή 5. Ωραία, οι αρρώστιες βασικά με φοβίζουν πάρα πολύ. Γενικώς έχω πολλές φοβίες. Πολλές έχουν να κάνουν με το θάνατο και τις αρρώστιες. Mm. Οπότε αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου που το σκέφτομαι όλη μέρα, που να το σκέφτομαι. Mm. Και ένα άλλο κομμάτι είναι η σύμβαση. Γενικώς, δηλαδή, το να καταντήσω να έχω ζήσει μια ζωή συμβατική, μικροαστική, και να κοιτάξω πίσω και να δω ότι δεν έκανα τίποτα από αυτά που θα ήθελα να κάνω. Ναι. Ναι. Αυτό το φόβο δεν τον είχα σκεφτεί και είναι όντως μεγάλος φόβος. Είναι αλήθεια. Άρα, μας ρωτούσε κάποιος, καταρχήν, νομίζω ότι το τίτλο της τελευταίας ταινίας το πήρες από τη Μαφάλντα, σωστά. Ωραία. Άρα, μας ρωτούσε κάποιος αν θα προτιμούσε, ας πούμε, τη Μαφάλντα ή τη Σουσανίτα. Που είναι η άλλη ηρωίδα, η νοικοκυρά και τα λοιπά. Μαφάλντα. Okay. Ωραία. Η Ηλέκτρα πάλι στην ίδια ταινία λέει σε κάποια στιγμή στους γονείς της, ήθελα λίγο γονείς μου να είναι, δεν το λέει μάλλον στους γονείς, το λέει στον τύπο. Στον τύπο, ναι, στο γανωτή, ναι. Ήθελα λίγο γονείς μου να είναι κανονικοί, λέει. Γονείς κανονικοί, όχι φίλοι. Mm-hmm. Οι γονείς σου ήταν κανονικοί γονείς ή φίλοι. Κανονικοί, τέλος πάντων. Δεν υπάρχουν έτσι καλώς κανονικοί γονείς. Αλλά λέμε, έτσι όπως το θέτει η Ηλέκτρα. Φίλοι ήτανε μάλλον. Φίλοι. Ναι, αλλά δεν ξέρω τι σημαίνει κιόλας αυτό. Δηλαδή, έχω αναθεωρήσει λίγο αυτό που το λέω. Απ' τη μία καλή είναι οι κανόνες και τα όρια και όλα αυτά, και εγώ δεν είχα πολλά. Ναι. Οπότε, ξέρεις, ήθελα μερικές φορές νομίζω κι εγώ όρια για να τα ξεπεράσω κι όλας και όλο αυτό. Αλλά την άλλη, δεν ξέρω και τι σημαίνει. Όχι, εμένα ήταν φίλοι. Γενικώς ήμουν αρκετά ελεύθερη να κάνω πράγματα ως παιδί. Δεν είχα περιορισμούς, κανόνες και τέτοια. Το οποίο από τη μία με δυσκόλεψε, γιατί ξέρω, εκτέθηκα σε διάφορα πράγματα και μικρή τύπωση να διέχεις εδώ κλπ. Ναι. Αλλά απ' την άλλη, προτιμώ χίλιες φορές την εφηβεία που πέρασα εγώ και ο αδερφός μου και την αλήθεια που μπορεί να είχε όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Από κάποια άλλα που έχεις ακούσει. Από το να είχα ζήσει μια πιο αποστηρωμένη και κόμιλφο, ας πούμε, ζωή και ξέρεις, να μην είχα ιδέα για το τι γίνεται γύρω μου. Άρα οι γονείς ήταν κυρίως φίλοι. Ναι. Και σκεπτόμενοι αυτό το πράγμα εκ των υστέρων, ας πούμε, το προτιμάς από το να ήταν, ξέρω εγώ, αυτό που θέτει η ταινία κανονική, ξέρω εγώ, γονείς. Καλά, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει και σημαίνει κανονική γονείς, ναι. Τώρα, εντάξει. Ναι. Αλλά χαίρομαι που οι γονείς μου, παιδί μου, μέσα από όλο αυτό το χήμα, που ήμασταν κάπως σαν οικογένεια χήμα. Νομίζω ότι τώρα έτσι όπως είναι η κατάσταση, έχω πάρει μεγαλύτερα εφόδια εγώ που και οι γονείς μου
είχαν μια κανόνιση ζωή, μια είχαμε λεφτά, μια δεν είχαμε, δεν είχαμε μισθούς, δεν υπήρχε κανένα σταθερός μισθός μέσα στο σπίτι. Μπορεί να χρωστάγαμε τρελά, μετά μπορεί να βγάζαμε και να μπορούσαμε να πάμε διακοπές. Όλα αυτά. Τώρα, ας πούμε, έχουν κάνει τουλάχιστον να μην έχω. Πρόβλημα με όλα αυτά. Πρόβλημα με όλα αυτά που γίνεται και να μην έχω εκτεθεί, να έχω σπίτια, δάνεια. Ναι. Δεν είχαμε ποτέ, δεν αγοράζαμε πράγματα. Ναι, δεν σοριδών. Σοριδών. Καταναλωτική. Ναι, οπότε ωραία. Εντάξει. Ωραία, ωραία. Στο μεταφόταν Ισταγμένα, δύο άνθρωποι έρχονται σε επαφή και ερωτεύονται μέσω της φυλακής. Στην τελευταία σου ταινία είναι δύο ερωτευμένοι άνθρωποι που είναι χωρισμένοι λόγω της φυλακής. Πώς το έχεις σκεφτεί όλο αυτό το πράγμα με τη φυλακή, γιατί έχει ενδιαφέρον και στις δύο ταινίες, ας πούμε. Και σε όλες μου τις ταινίες. Και σε όλες τις ταινίες, ναι, σωστά. Γενικά, το θέμα της φυλακής είναι κάτι που με απασχολεί πάρα πάρα πολύ στη ζωή μου. Το ψάχνω, δηλαδή, ακόμα δεν έχω βρει ακριβώς τι είναι αυτό που με συνδέει σε ψυχαναλυτικά, να το πούμε έτσι. Αλλά σίγουρα είναι πάρα πολλά πράγματα. Σίγουρα είναι. Τώρα να μιλήσω ψυχαναλυτικά. Να μιλήσω όπως θες. Το ότι ας πούμε ο μπαμπάς μου έκανε, ξέρω εγώ, τα πέτρινα χρόνια που είναι στις φυλακές και εγώ τότε ήμουνα παιδάκι και γυρνάγαμε όλες τις φυλακές της Ελλάδας για να βρει χώρο για ταινία. Μιλάγαμε με πολιτικούς κρατούμενους. Και οι δύο γονείς μου έχουν πάει φυλακή. Οι φίλοι τους έχουν πάει φυλακή. Οπότε εγώ ας πούμε μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον που. Αυτοί που είχαμε φυλακή ήταν όλοι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, τους αγαπάμε, τους θαυμάζουμε, τους έχουμε ήρωες. Και σε ένα μεγάλο βαθμό και ως ενήλικας, βλέπω ότι και τώρα είναι έτσι. Δηλαδή, ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων στη φυλακή δεν θα πρέπει να είναι εκεί. Και γενικώς η έννοια της φυλακής μου φαίνεται κάτι τελείως απάνθρωπο. Οπότε, θα ήθελα, ρε παιδί μου, να ασχοληθώ κι άλλο με αυτό το κομμάτι. Έχω πάει κιόλας. Σαν έγκλειστη, αλλά έχω πάει με διάφορους τρόπους, ας πούμε, σε φυλακές και είναι κάτι που δεν ξέρω, το ψάχνω, αλλά απασχολεί, φαίνεται, απασχολεί ναι. Πάρα πάρα πολύ. Φαίνεται. Είναι βασικά το κόλλημά κόλλημά σου. Ναι. Okay. Ναι. Έχω δει, ας πούμε, στις ταινίες σου, ήρωες, να φορούν, ξέρω εγώ, μπλουζάκια Joy Division, Cure κτλ. Εσύ να σηκωθείς μια φωτογραφία, νομίζω την τελευταία σου ταινία, με μπλούζα κλάς, αν θυμάμαι καλά. Και έχω ακούσει ταινίες και αρκετές συνταγές μαγειρικής ή έχω δει να μαγειρεύει ο κόσμος, ας πούμε. Ναι. Έχεις κόλλημα με αυτά τα δύο, ας πούμε, σ' αρέσουν πολύ η μουσική και η μαγειρική ή είναι... το έχω καταλάβει λάθος. Όχι, ναι, μ' αρέσουν πάρα πολύ και η μουσική και, εντάξει, και μ' αρέσουν και κάποια σύμβολα. Δηλαδή, μ' άρεσε, ας πούμε, που παλιά όταν έχω ξέρουν έφηβη και πιο παλιά ο άλλος, ας πούμε, που γουστάρει ένα συγκρότημα φορογεί την μπλούζα και το δήλω. Γενικώς όλα αυτά τα σύμβολα έχουν κάτι συγκινητικό από μια άποψη. Ή που πήγαινες, ας πούμε, σε κάτι μπαρ και ήταν όλοι μεταλλάδες και ήταν όλοι οι ίδιοι και κάνανε τις ίδιες κινήσεις του κάτι. Ναι, εντάξει. Αυτά είναι ωραία. Ωραία. Ήταν ωραία πράγματα. Και... και το ότι υπήρχαν φυλές με έναν τρόπο στην Αθήνα και ήταν punk και αυτό. Δηλαδή, και πήγαινες και έβλεπες ένα που ήταν punk και ήξερες, ρε παιδί μου, ότι παίζουν κάποια στάνταρ πράγματα. Τώρα βλέπεις την αναβίση, ας πούμε, να ντύνεται punk και να φοράει μπλούζα Sex Pistols. Και λες, έλεος, ας πούμε. Το έχει κάνει αυτό. Είχε κάτι ξυρίσει το μισό μαλλί. Δεν ξέρω. Φοράει μπλούζα Sex Pistols. Δεν ξέρω, αλλά φοράνε όλο κάτι μικροκεφαλές. Ξέρω εγώ, Martins. Ξαφνικά φοράγαν όλοι. Δηλαδή. Ναι. Εντάξει, θα μου πει. Στα αρχίδια μα τώρα. Καλά, ναι, εννοείται. Αλλά. Ναι, εμένα μ' αρέσει. Συγκινούμαι όταν βλέπω άνθρωπους που είναι κολλημένοι σε κάτι και το γουστάρουν και είναι πιστοί και όλα αυτά. Οπότε, ναι, μ' αρέσει το punk και η Joy Division και μ' αρέσει και η μαγειρική. Πολύ. Με τη μαγειρική όμως πώς. Σ' αρέσει να μαγειρεύεις, ας πούμε, η ίδια, ρε παιδί μου. Σ' αρέσει να δοκιμάζεις πράγματα. Πώς σου έχει κάτσει έτσι. Είναι ωραίο αυτό με τις ταινίες, ας πούμε. Ναι. Ας πούμε, στην τελευταία δείχνει και ένα ενδιαφέρον ερωτικό, ρε παιδί μου. Ότι είμαι ερωτευμένη και θέλω να φτιάξω τον άνθρωπό μου, ας πούμε, ένα. Σοκολάτα, ξέρω εγώ, που του αρέσει, ξέρω εγώ. Ναι. Αυτό πώς το. Πώς το χώνεις μέσα, δηλαδή το κάνεις πολύ έντεχνα. Άρα φαντάζομαι ότι είναι κάτι που σου αρέσει. Ναι. Μαγειρεύεις, ας πούμε, εσύ ίδια, ξέρω εγώ.
Ναι, πολύ. Αρέσει. Ναι, μ' αρέσει. Ναι. Και όντως για μένα είναι ένας τρόπος εκδήλωση. Ενδιαφέροντος. Ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Και, αλλά πιστεύω και στις συλλογικές κουζίνες πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό το κομμάτι που έχω και στην ταινία μου. Η ιδέα δηλαδή ότι όλοι μαζί οι άνθρωποι μαζεύονται κάπου και μαγειρεύουν και φτιάχνουν όλοι μαζί κάτι εκείνη την ώρα και το απολαμβάνουν και το βιώνουν όλοι μαζί, είναι και πολιτικό, μπορώ να σου πω με έναν τρόπο. Έχει, δηλαδή ναι, δεν μου αρέσει το lifestyle της μαγειρικής, ναι, αλλά δεν μπορούσε να μην είναι και lifestyle, θα μπορούσε να είναι και... Ναι. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Mm-hmm. Σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, θα σε πάω τώρα λίγο στην πολιτική. Και θα μου πεις τι σημαίνει για σένα αναρχισμός. Για την Κωνσταντίνα λέω τώρα, εντάξει. Ναι, ναι. Για τον καθένα, για τον αναρχισμό είναι ο καθένας ότι... Κοίτα, πω, αυτό είναι μετά τη μαγειρική. Ναι, έχεις δίκιο, είναι κάθε λίγο βαρύ, σαν βαρύ φαγητό. Αλήθεια είναι. Τι είναι αναρχισμός. Αναρχισμός είναι... Κοίτα, μπορώ να σου πω για μένα, ναι, ότι εγώ... Όταν ήμουν, ξέρω εγώ, 14 χρονών, γενικώς μεγάλωσα σε τρομερά πολιτικοποιημένη οικογένεια, αριστερή οικογένεια, ξέρω εγώ, και γενικώς με ενδιαφέρει πάρα πολύ η πολιτική. Από παιδά ήμουν δηλαδή Μαφάλτα, ποιος παιδί. Και στα 14 μου πήγα στην ΚΝΕ να γραφτώ. Το έκανες αυτό, ε. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Και τότε, εντάξει, ήμουν και λίγο ούφος και ρομαντική και φανταζόμουν ότι στην ΚΝΕ θα είναι... Η απόλυτη επανάσταση, θα συναντήσω φανταστικούς ανθρώπους, θα μιλάμε, θα κάνουμε... Δηλαδή, πήγα στην ΚΝΕ, νομίζω ότι θα βρω αυτό που βρήκα μετά, ας πούμε, στην αναρχία. Κοίταξε, βέβαια, φρίκαρα και απογοητεύτηκα πάρα πολύ και τσαντίστηκα κιόλας με τους ανθρώπους και κυρίως αυτό που με τσάντισε και με καταπίεσε είναι το ότι δεν υπήρχε καμία αίσθηση ελεύθερης βούλησης. Δηλαδή, πηγαίναμε εκεί πέρα. Έπεφτε η κομματική γραμμή. Ναι, έπεφτε η κομματική γραμμή και εμάς η δουλειά μας ήταν να πουλάγαμε κουπόνια και ριζοσπάστες και να γράφουμε παιδάκια στην ΚΝΕ. Έγραψα πολλά. Παιδάκια. Συγχαρητήρια. Και έγινα και γραμματέας. Α, έφτασε υψηλά επίπεδα. Στην οργάνωση και στο Βαλάνδρ για λίγο. Ένα χρόνο κράτησε όλο αυτό. Και μετά. Άντεξε ένα χρόνο. Ναι, δες, 14 με 15 όμως, 14 με 15. Εντάξει, μ' άρεσε και να είσαι εκεί. Οπότε... Αυτό πάντα παίζει ρόλο. Που έφυγε κιόλας βέβαια και αυτός μετά. Οπότε... Και μετά όταν έφυγα, είχα συγχαθεί όλη την πολιτική και την ένταξη, γιατί δεν ήθελα πάλι να ξαναπέσω σε αυτή τη λούμπα, να πάω κάπου, γιατί ψαχνόμουν να είμαι κάπου. Δηλαδή μετά πήγα, έπαιζα να ξέρω με τη Γιούρε, την ΟΣΕ, όλα αυτές τις οργανώσεις τότε, γίναγα γύρω-γύρω, αλλά πάντα ένιωθα αυτό το πράγμα. Και επίσης ένα άλλο βασικό είναι ότι όταν εγώ ξεκινούνα 12-13, ήταν η καταλήψη του 90-91, και τότε εγώ θαύμαζα πάρα πολύ τους λίγο μεγάλους, γιατί εγώ τότε ήμουν πρώτη γυμνασίου, προσπάθησα να κάνω μια κατάληψη στο σχολείο μου, αλλά δεν έγινε στο μουσικό γυμνάσιο. Και θαύμαζα τους άλλους, ήταν λίγο μεγάλοι, ήταν το 15, 14, 16 και μπορούσα να είναι, ξέρω εγώ, συνέχεια στις πορείες. Ναι. Εντάξει, εγώ πήγαινα με τη μαμά μου, αλλά εντάξει, δεν ήταν το ίδιο. Ναι, καλά, σίγουρα. Και μετά όταν, ας πούμε, αποφάσισα να ξανασχοληθώ, έτυχε, ας πούμε, και γνώρισα κάποιους ανθρώπους, που ένας είναι, ας πούμε, ο Άρης Ειρηνίδης, που στο πατέρα του είχα αφιερώσει και... Στον την ταινία. Και κάπως αυτή, μέσω αυτής της σχέσης και μέσω της ανασχόλησης με τη φυλακή, έτσι, ας πούμε, άρχισα να ξαναπροσεγγίζω την πολιτική και τελικά την ανάρχεια. Γιατί, εντάξει, για μένα ένα από τα τρομερά σημαντικά πράγματα που έχει το αναρχικό κίνημα γενικά, αλλά και στην Ελλάδα, είναι ο τρόπος που ασχολούνται με τις φυλακές και με τους κρατούμενους και τους ποινικούς και τους πολιτικούς, που είναι πολύ ουσιαστικός και πολύ αξεθαύμαστος, κατά τη γνώμη μου. Οπότε, για μένα ήταν σαν οικογένεια ξαφνικά η αναρχία, όταν γνώρισα αυτούς τους άνθρωπους και μπήκα σε αυτό το χώρο, πρέπει να πω. Δηλαδή, ξαφνικά βρήκα ένα μέρος που μπορούσα να συνυπάρχω, που να συμμετέχω ενεργά σε κάτι, να λέω την άποψή μου και μου αρέσει κιόλας
μου ταιριάζει και πιστεύω ότι είναι φοβερά απελευθερωτικό το να είσαι σε μια συλλογικότητα, σε μια συνέλευση και να μπορείς να πράττεις ο ίδιος, αυτό δηλαδή για μένα είναι αρχαία. Ότι μαζεύεσαι με 5, 10, 20, 50, 200, 500, 3000, ξέρω πόσους ανθρώπους και όλοι μαζί αποφάσισετε κάτι. Αυτό είναι μαγικό δηλαδή. Mm. Το να είσαι κάπου και εκείνη τη στιγμή να είσαι παρόν και ενεργός σε αυτό που γίνεται. Mm. Αυτό είναι η ουσία του όλου πράγματος. Άμα είσαι τεράστιο, παίρνεις τη ζωή στα χέρια σου και κάνεις. Ωραία, ωραία. Ναι. Και εννοείται αλληλεγγύη και δεν θέλω, δηλαδή, δεν θέλω να σου πω τι είναι αναρχισμός, να μην υπάρχει εκμετάλλευση από άνθρωπους. Αυτά είναι όχι, τα γνωστά. Ήταν γνωστά, ναι. Ναι. Ήταν να δω πώς το βλέπεις εσύ, ας πούμε. Ναι, αυτό. Okay. Η αλληλεγγύη και η συλλογικότητα και η ομάδα. Ωραία. Επειδή είπες την ώρα που αλλάζεις την κασέτα, ότι κάποιος μπορεί να είναι αρχικός χωρίς να το ξέρει. Mm. Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό. Και θα πω λιγότερα μια ιστορία που μου είχε πει ένας τύπος. Που είχα γνωρίσει, που για μένα είναι η πεμπτουσία αυτού που θα έπρεπε να γίνεται με έναν τρόπο. Ήταν τώρα στην Κρήτη πριν 30 χρόνια, έξω από τα Χανιά, κάτι μεγάλες εκτάσεις που ήταν της εκκλησίας. Και από ένα χωριό, 200 άνθρωποι ξέρω από ένα χωριό, από τα γύρω χωριά εκεί, αποφασίσανε να καταλάβουν τις εκτάσεις, mm. τα χωρίσανε σε 300 ισομερία, ας πούμε, αγροτεμάχια. Και τα δουλέψανε. Συμφωνήσανε ότι κανένας δεν θα το πουλήσει, κανένας δεν θα το δώσει, δεν θα βάλει πράγματα για εμπόριο και όλα αυτά θα είναι για δική τους προσωπική χρήση και των φίλων τους. Τα μοιράζανε με κλήρο, κάνανε κλήρο δηλαδή στο χωριό και ο καθένας έπαιρνε ό,τι κομμάτι του λάχαινε, δεν ήταν, ας πούμε, να πάρω αυτό, να πάρω το άλλο. Βάλαν όλοι λεφτά για τους δικηγόρους και πήγαν εκεί. Έσκασε η αστυνομία. Καλά, ναι. Και αυτά. Κριτική απάντησαν με τον δικό του. Ναι, με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Δεν τους ξαναενόχλησε κανείς. Και πλέον όλα αυτά τα άχρηστα για τους υπόλοιπους, ας πούμε, χωράφια, τώρα τα έχουν οι άνθρωποι. Άρα ισχύει ακόμα αυτό. Δηλαδή. Ναι, βέβαια, ακόμα. Βέβαια. Και πλέον λόγω χρησικτησίας έχει περάσει σε αυτό. Περάσει στα χέρια τους. Ναι. Πολύ ωραία. Να χαρά. Και μάλιστα είναι φοβερό γιατί κάποιοι άνθρωποι που διώχθηκαν πλήρωσαν όλοι για τους δικηγόρους για να τους βγάλουν εγγύηση. Δηλαδή είχε και ένα στοιχείο συλλογικότητας και αλληλεγγύης που προέκυψε ξαφόρμητα. Δεν ήταν ότι όλοι αυτοί μπορεί να συμφωνούσαν πολιτικά, δεν ξέρω ναι, γιατί. Ναι, ναι. Αλλά αυτό σαν πράξη. Είναι αυτό που θα έπρεπε να γίνει ειδικά τώρα. Ας πούμε, θα έπρεπε όλες αυτές τις εκτάσεις να είναι κατηλημμένες και τα κτίρια και όλα αυτά. Και δεν είναι ανάγκη κάποιος να έχει διαβάσει όλη τη θεωρία της αναρχίας για να το κάνει. Είναι αυτονόητο. Είναι αυθόρμητο. Μπορεί να είναι και αυθόρμητο, ας πούμε. Σωστά. Αν και μου απάντησες πριν, αλλά θα σε ρωτήσω. Κατά τη γνώμη σου, υπάρχει εγχώριο κίνημα αναρχικό? Και αν ναι, τι περιλαμβάνει? Ή γενικά αναρχοαριστερό, ας πούμε. Εντάξει, καλά, τώρα εγώ μπορώ να πω μόνο πώς εγώ νιώθω, έτσι. Εσύ είναι, ναι. Ναι. Ναι, υπάρχει κίνημα. Δεν ξέρω τι... υπάρχει ένα κίνημα το οποίο περιλαμβάνει και πολλές συλλογικότητες, καταλήψεις, διάφορες πολύμορφες δράσεις, συναυλίες, εκδόσεις. Δηλαδή υπάρχουν, ας πούμε, εκδόσεις διάδοση εκεί. Έχουν βγάλει τρομερά ενδιαφέροντα. Δηλαδή, εγώ τώρα διάβασα μια συνέντευξη του Κούρσιο, ναι. Με τη συσκευά στο πρόσωπο, τη διαβάσει. Όχι. Που είναι όλη η ιστορία του Κούρσιο και των Ερυθρών Ταξιδιωτών, έτσι όπως το έχει ζήσει αυτός. Καλά, και άλλα βιβλία, αλλά αυτό τώρα το διάβασα και είπα πλάκα, ας πούμε. Και υπάρχουν εκδόσεις, υπάρχουν ταινίες, υπάρχουν ντοκιμαντέρ. Υπάρχουν πράγματα. Εντάξει, υπάρχει και ένα κομμάτι που είναι πιο βίαιο, ίσως. Αλλά που δεν είναι το κυριάρχο για μένα σε καμία περίπτωση. Άλλο αν το έχει δοθεί. Αυτό φαίνεται περισσότερο στα κανάλια μας. Ναι. Όχι, ναι, υπάρχει. Εντάξει. Προφανώς άλλες φορές είναι πιο έντονο, άλλες φορές είναι πιο υποτονικό, άλλες φορές. Αυτό λέει υπάρχει. Και εγώ ας πούμε θέλω να είμαι μέρος του. Δηλαδή και με τις διαφωνίες που μπορεί να έχω ή αμφιβολίες ή χαρές. Θέλω συνειδητά, δηλαδή έχω αποφασίσει ότι θέλω να είμαι μέρος αυτού του χώρου. Δεν θέλω να είμαι εκτός ή κριτική ή σε απόσταση. Θέλω να είμαι μέσα. Μέσα. Ωραία. Επειδή
Γενικά, ας πούμε, ο καπιταλισμός βρίσκεται σε κρίση, η Ελλάδα βρίσκεται, λένε, σε κρίση κτλ. Κτλ. Όχι, λένε, βρίσκεται. Mm-hmm. Πιστεύεις ότι ο αναρχικός χώρος έχει ξεφύγει από την κρίση ή είναι και αυτό σε κρίση? Δεν ξέρω τι να απαντήσω σε αυτό. Okay. Και αλήθεια είναι ότι σε μια δημόσια συζήτηση, όπως είναι, ξέρω εγώ, αυτό που κάνουμε εμείς, δεν ξέρω αν... Όχι ότι μου έρχεται κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό, αλλά... Δεν νιώθω ότι υπάρχει κάτι που θα ήθελα, που μπορώ να πω κάτι που... Ναι, εντάξει, προφανώς παντού υπάρχει κρίση, αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ να το ονομάσω. Ναι. Δεν έχω δηλαδή να σου πω κάτι σε σχέση με αυτό. Ναι. Ναι. Okay. Θέλω να σου διαβάσω τώρα δύο αποσπάσματα από συνεντεύξεις σου. Το πρώτο είναι, αν δεν κάνεις ανατροπή, γίνεσαι δημάρη. Ωραία, θα σου διαβάσω πρώτα το πρώτο, θα σου κάνω δύο ερωτήσεις σε σχέση με αυτό και θα μας ρωτήσω πώς κάνεις ανατροπή. Δεν σου λέω τώρα να δώσεις συμβουλές, ας πούμε, στον κόσμο και στο λαό. Λέω, ας πούμε, πώς θα ήθελες εσύ να γίνει, τι να κάνει ο κόσμος, ας πούμε, ιδεατά. Ιδεατά. Ναι. Κοίτα, καταρχήν, εγώ πιστεύω ότι για να κάνεις ανατροπή μαζική, ας πούμε, την οποία πρέπει να κάνεις πρώτα και μια προσωπική... ανατροπή μέσα σου. Δηλαδή πιστεύω ότι ο μικροαστισμός ή οι αντιφάσεις ή ξέρω εγώ όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε όλοι πρέπει και να τα καταλάβεις και να τα κατανοήσεις και να συμφιλειωθείς με αυτά. Αν δεν μπορείς, ό,τι μπορείς να αποβάλεις να τα αποβάλεις και ότι δεν μπορείς να συμφιλειωθείς. Αλλά αυτό το πράγμα που υπάρχει, ας πούμε, σαν φάντασμα ότι για να είσαι, ξέρω εγώ, επαναστάτης, για να είσαι, ξέρω εγώ, αναρχικός, πρέπει να είσαι κάπως με ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Δεν πιστεύω ότι βοηθάει κανέναν. Ίσα που. Ξέρεις, μυθοποιεί, ας πούμε. Ναι, μυθοποιεί, ας πούμε, ένα ιδεατό άνθρωπο και απομακρύνει όσους δεν μπορούν να φτάσουν σε αυτό το ιδεατό πράγμα. Απ' την άλλη, εντάξει, προφανώς κάποιες θυσίες και κάποια πράγματα πρέπει να τα κάνεις. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Μπορεί να είσαι και. Ναι. Πρέπει να σπάσεις, ας πούμε, και τα δικά σου προσωπικά στεγάνα. Η ανατροπή για μένα θα ήταν. Ιδανικά αυτό που θα ήθελα ήταν να αλλάξουν όλα σε αυτό το... Εντάξει, τώρα φάνως θα ήθελα να γίνει επανάσταση, να φύγει ο καπιταλισμός, να ξαναφτιαχτεί όλη η κοινωνία από την αρχή, με άλλες δομές, να ζούμε σε συλλογικότητες. Δεν ξέρω. Η φαντασία μου δηλαδή φτάνει... Οργιάζει. Αλλά και μόνο το να... Να ζούσα, ας πούμε, σε μια κοινωνία και να νιώθω ότι οι άνθρωποι έχουν αξιοπρέπεια και τους ενδιαφέρει να παλέψουν για πράγματα που με ενδιαφέρει και εμένα, θα μου φτάνε, αλλά αυτό δεν το βλέπω. Δηλαδή, βλέπω μια ιτοπάθεια, π.χ. ας πούμε, είχα πάει σε αυτή την πορεία για το παιδί ψηλό στο Περιστέρι και φεύγοντας, ήταν μια κυρία, ξέρω, και λέει, γιατί κάνω πορεία και αυτά. Της λέω, ξέρω εγώ, για αυτό το παιδί. Μου λέει, καλά μου, και αυτός δεν είχε λεφτά να πληρώσει το εισιτήριο και έπεσα το. Από το τρόλεϊ. Τη λέω, δεν έπεσε έτσι γενικό το τρόλεϊ. Τη λέω, βλακώθηκε τον ηλεκτρή και τον έσπρωξε άνοιξε την πόρτα. Μου λέει, αποκλείεται, μου λέει, να το έκανε αυτό. Λέει, πού το ξέρετε εσείς, δηλαδή, αποκλείεται. Μου λέει, αν δεν έχει λεφτά, να μην πληρώνω το εισιτήριο. Τη λέω, εγώ τη λέω, μάνερ, και μπαίνω σε λεωφορείο και δεν πληρώνω το εισιτήριο. Τη λέω, γιατί δεν έχω πάντα λεφτά. Πειράζει. Μου λέει, και εγώ η μάνερ, μου λέει, και φεύγω από το Περιστέρι και πάω στην Ομόνοια με τα πόδια. Γιατί δεν θέλω να ζημιώσω το κράτος. Και λες, έλεος δηλαδή, είναι αυτή η γυναίκα, είναι άνεργη. Την έχουν γαμίσει, ας πούμε, στους φόρους, τα γαρέζια, όλα αυτά. Δεν έχει, τα παιδιά της, ας πούμε, έχουν αναγκαστεί να έχουν φύγει από τη χώρα. Δεν έχει τον ίδιο μοίρα. Και την έχουν πείσει ότι για αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή φταίει ο 19χρονος τζαμπατζής και εγώ που είμαι τζαμπατζού. Και ότι αυτή, ας πούμε, δεν πρέπει να ζημιώσει το κράτος με το να μπει, ας πούμε, τσαμπέ... Συγκοινωνία. Αυτό είναι με διαλύει, ας πούμε, να το ακούω αυτό. Αυτό εντάξει, τώρα η βλακεία είναι υπερβολικός φόβος. Ή και τα δύο. Ναι, γιατί αυτό υπάρχει είναι... φόβος στον υπάρχει. Κόσμο. Υπάρχει. Αυτό είναι που θα ήθελα να σπάσει. Ναι. Αυτό είναι που θα ήθελα να σπάσει. Ναι. Να μην υπάρχει φόβος. Και ό,τι γίνει. Ας γίνουν όλα μπάχαλα, αλλά τουλάχιστον να φύγουμε από το φόβο και από την νοσοστρέφεια. Ωραία. Ναι. Σε σχέση με αυτό που σου διάβασα πριν, που είχες πει αν δεν κάνεις ανατροπή γίνεσαι δημάρ, μπορεί η δημάρ να θεωρηθεί ότι έκανε, ρε παιδί μου, ανατροπή, ανέτρεψε τα δεδομένα, αφού έφυγε από την τρικομάτικη που ήταν, έτσι. Ή αυτός ο λεγόμενος σοσιαλδημοκρατικός χώρος, στον οποίο υποτίθεται ότι ανήκει και το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε,
δεν μπορεί να θεωρηθεί καν ότι ανήκει στην αριστερά. Εσύ πώς το βλέπεις, ανήκουν ή δεν ανήκουν? Για μένα, έτσι όπως εγώ σκέφτομαι την αριστερά ή εν πάση περιπτώσει αυτό το χώρο που για μένα απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχεις μια άμεση σχέση με τα κινήματα, να υπάρχει στο δρόμο, να υπάρχει, ας πούμε, σε όλες αυτές τις δομές αλληλεγγύης, σε όλα αυτά, η Δημάρα δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή είναι ένα κόμμα το οποίο αρέσκεται στο να παίζει να κάνει πολιτική μόνο μέσω βουλής, ας πούμε, και εκλογών, σε αυτό το κομμάτι, εμένα δεν με αφορά. Εντάξει. Ήταν μια κίνηση τακτική, ας πούμε, το ότι έφυγε πιο συμπαθητική από τον Άμενε, ίσως. Αλλά εμένα σου λέω, δηλαδή με ενδιαφέρει όποια λύση υπάρξει, να υπάρξει από τα κάτω προς τα πάνω και να υπάρξει με έναν τρόπο πιο έντονο, ας πούμε, και πιο άμεσο. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή μια μετάβαση εξουσίας από ένα κόμμα δεξιό σε ένα κόμμα λίγο αριστερό και να μείνει εκεί. Ναι, καλά. Ωραία. Επίσης, αν θυμάμαι καλά, είναι στην ίδια συνέντευξη, είχες πει όσοι χωρίς να είναι επαγγελματίες πολιτικοί κρατούν κάποιες αξίες, όπως δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και δεν εκμεταλλεύονται άλλους, όσοι δεν βάζουν το προσωπικό του συμφέρον πάνω από το συλλογικό, αυτοί για μένα είναι οι αριστεροί, οι αναρχικοί, όλοι μαζί. Ναι. Και θέλω να σε ρωτήσω, το πρώτο είναι το εξής. Ποια είναι τα στοιχεία δηλαδή που κατά τη γνώμη σου καθιστούν ένα πολιτικό επαγγελματία, που τον κάνουν επαγγελματία? Κοίτα, σίγουρα το να ζει από αυτό, δηλαδή να πληρώνεται. Ναι. Να κερδίζει, ας πούμε, τα προστοζήν από αυτή τη δουλειά, ή αν όχι τα προστοζήν, να κερδίζει, ας πούμε, μια θέση, να έχει μια θέση θεσμική, ναι, σε όλο αυτό. Που συνήθως υπάρχει και μισθός, αλλά μπορεί να είναι και αμυστία, ας πούμε, δεν έχει σημασία. Ναι. Και αυτό νομίζω είναι. Το να υπάρχει, να υπάρχουν, ας πούμε, σοβαρές προσωπικές απολαβές, είτε είναι εξουσία, είτε είναι κέρδος, είτε είναι, ξέρω εγώ, κοινωνική καταξίωση, μέσα από την ένταξή του, ας πούμε, σε ένα χώρο. Μπορεί δηλαδή και στην αριστερά και στα κινήματα να υπάρχει ένας επαγγελματής πολιτικός, ο οποίος δεν βγάζει φράγκα, αλλά γίνεται παράγοντας, ας πούμε, ενός χώρου, μιας συλλογικότητας, ενός... Ναι. Ωραία. Ναι. Και επίσης, σε σχέση με αυτό που είχες πει, θέλω να σου πω ότι φαντάζομαι το ξέρεις πως πολλοί αριστεροί δεν αποδίδουν στους αναρχικούς τον όρο, ας πούμε, σύντροφος. Ναι, εντάξει. Και αντίστροφα, πολλοί αναρχικοί δεν αποδίδουν στους αριστερούς τον όρο σύντροφος. Επειδή λες σε αυτό που είχες πει τότε, ότι αυτή για μένα είναι η αριστερή, αναρχική, όλοι μαζί. Mm-hmm. Για κάποιους και από τους δύο χώρους. Το όλοι μαζί δεν υπάρχει. Ένα, ναι, δεν υπάρχει. Είναι διαφορετική χώρα. Λογικό είναι. Εσύ τι λες γι' αυτό? Κοίτα, σίγουρα είναι διαφορετικοί χώροι. Και όταν φτάσουμε στο σημείο να έχουμε λύσει κάποια άλλα θέματα και να φτάσουμε να συζητάμε για τις διαφορές αυτές, θα είναι τεράστιες. Ναι, αλλά τώρα συζητάμε μόνο για τις διαφορές. Αλλά ακριβώς. Αλλά να σου πω κάτι, το ότι π.χ. Κάνει απεργία πείνας ένας πολιτικός κρατούμενος και συμπαρίστατοι άνθρωποι. Και κομμάτι της αριστεράς. Ναι, και τρέχουν. Το ότι κατηγορούν, ξέρω εγώ, τον ΣΥΡΙΖΑ για τα επεισόδια και όλα αυτά. Και πολλές φορές, ας πούμε, κάνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, δηλώσεις που δεν είναι. Δεν έχει. Πώς το λένε. Απαρνηθεί τη βία και μια πολιτική σκέψη γύρω από αυτά τα πράγματα, με έναν τρόπο. Εντάξει, δεν είναι. Γενικώς με στεναχωρεί ο ελιτισμός που έχουν πολλές φορές οι αναρχικοί, στους οποίους ανήκω και εγώ, που αφορίζουν, ας πούμε, όποιον δεν είναι ακριβώς σαν και αυτούς. Ειδικά δηλαδή πρόσφατα στην περίπτωση, ας πούμε, του Σακά, της απεργίας πείνας, υπήρχε περίπτωση να γινόταν μια απεργία πείνας, συμπαράστασης, από ανθρώπους αριστεράς. Εντάξει, ό,τι διαφορές και να έχω, όταν βλέπω μια τύπησα ή ένα τύπο που δεν είναι αναρχικός, δεν πιστεύει στο κάνω, ας πούμε, μπορεί να μην πιστεύω στην ενόπλη δράση και σε όλα αυτά, που παρόλα αυτά θα κάτσεις και θα κάνει απεργία πείνας για να βγει ένας σύντροφος μου από τη φυλακή, εντάξει, το θεωρώ ελιτίστικο και κάπως άδικο, ρε παιδί μου, να το κατακρίνω. Ναι. Πιστεύω ότι χρειάζεται να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία. Ειδικά νομίζω κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ναι. Και ειδικά με το κομμάτι της αριστεράς που έχει σχέση με τα κινήματα, γιατί δεν είναι όλο έτσι. Υπάρχει ένα κομμάτι που το οποίο έχει απόσταση από όλο αυτό το χώρο και που δεν καταλαβαίνει πολύ. Αλλά με το κομμάτι που έχει, που υπάρχει και σχέση επί τους. Δηλαδή, άμα το δεις, επί τους υπάρχει μια σχέση και μια συνεργασία. Στην πράξη, δηλαδή στις πορείες,
όλοι μαζί είμαστε συνέχεια σε όλα τα ίδια πράγματα. Σωστό είναι αυτό. Και σχέσεις υπάρχουν και μιλάνε μεταξύ τους. Είναι πιο εύκολο να υπάρξει σχέση από όσο θέλουν να νομίζουν, νομίζω, κάποιοι άνθρωποι. Ωραία. Αυτό τρελή κριτική αυτό. Εντάξει, λες την άποψή σου. Ναι, εντάξει, αυτή. Ναι. Τώρα θα το συνδέσω λίγο αυτό, αυτή την ερώτηση που σου κάνω το προηγούμενο. Είχε πει σε μια συνέντευξή σου στο Left.gr ότι ο Σκουρλέτ ήταν αυτό που ψέψε να ψηφίσει τι προηγούμενε εκλογέ ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έχω δύο ερωτήσει σε αυτό. Μάλλον θα σου κάνω πρώτα τη δεύτερη. Για να το συνδέσω λίγο με την προηγούμενη. Ναι. Άρα ο Σκουρλέτ δεν είναι επαγγελματία πολιτικό. Σύμφωνα με αυτά που είπε πριν. Είναι. Okay. Αλλά όμω έπεισε ένα επαγγελματία πολιτικό να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί κάνει καλά τη δουλειά του. Άρα παρά είναι επαγγελματία, μάλλον. Οπότε, κατά τη γνώμη σου, η πολιτική, ας πούμε, είναι και θέμα προσώπων, ηγέτη. Θέμα ηγέτη όχι σε καμία περίπτωση, αλλά θέμα προσώπων είναι. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορεί. Εγώ τουλάχιστον, επειδή πολλές φορές, τις περισσότερες φορές μάλλον. Ενεργώ και αρκετά συναισθηματικά και είμαι και εμπαθής και δεν έχω δηλαδή μια πολιτική ψυχραιμία πάντα και δεν κινούμαι ορμόμενη μόνο από μια αυστηρή ιδεολογία που έχω σαν αρχική και όποιος είναι ακριβώς ίδιος με μένα είναι αυτό και όποιος παρεκκλίνει, ας πούμε, πολιτικά κάπου δεν είναι. Ναι. Εντάξει, δεν είναι πολιτικά ορθό ίσως αυτό, αλλά εγώ έτσι... Τι λειτουργείς. Έτσι λειτουργώ. Ναι. Για μένα παίζει σημασία το πρόσωπο. Το πρόσωπο. Ναι. Ωραία. Όχι για την καθοριστική, αλλά ναι, παίζει κάποια ρόλο. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, ναι. Σχέσεις είναι όλα. Ακόμα και στον αναρχικό χώρο έχουν σημασία τα πρόσωπα. Ναι. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν μπορούν να είμαστε όλοι το ίδιο, δηλαδή. Θα ήταν ολοκληρωτικό να είμαστε όλοι το ίδιο. Ναι, και επίσης, εντάξει, σε ένα επίπεδο συντροφικό και κινηματικό, σίγουρα είσαι με όλους μαζί, κατεβαίνεις σε μια πορεία, μαζί συμμετέχεις. Αλλά για να προχωρήσει κάτι, μια σχέση παραπέρα και να γίνει πιο βαθιά, παίζουν και ένα σωρό άλλα πράγματα ρόλο. Ναι, έχουν να κάνουν με το πρόσωπο. Ναι, δεν έχουν. Έχουν. Άμα ταιριάζει τα χνότα σου και με έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, και για 500 άλλες συμπεριφορές που μπορεί να έχει, εκτός πολιτικής γραμμής. Σωστό είναι αυτό. Ναι. Σωστό είναι. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω, πώς βλέπεις το φαινόμενο Χρυσή Αυγή και ποιους τρόπους θα πρότεινες για την αντιμετώπιση του, αν υπάρχουν κάποιοι τρόποι. Ξέρεις γιατί σε ρωτάω. Σε ρωτάω γιατί, ας πούμε, πολλοί λένε ότι θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να συνεργαστεί, ας πούμε, όλο το κοινοβουλευτικό τόξο, το δημοκρατικό το λεγόμενο, για να αντιμετωπίσει, ξέρω εγώ, τη Χρυσή Αυγή. Και μέσα σε αυτούς εννοούν και τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, και τους ανεξάρτητους Έλληνες που. Εντάξει, δεν έχουν τεράστιες διαφορές, φοβερές, ξέρω εγώ, από τη Χρυσή Αυγή, ειδικά ανεξάρτητοι Έλληνες, ας πούμε, πάνω κάτω λένε τα ίδια πράγματα. Απλά δεν τους λένε φασίστες. Ναι, και εμείς, εντάξει, τώρα οι προάσπιση της δημοκρατίας, και αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, ότι είναι ποιας δημοκρατία. Ποιας δημοκρατίας, ναι. Και αν θέλει... κοινοβουλευτικής, αυτής. Ναι, κοιτάξει, τώρα... Εντάξει, εγώ, ας πούμε, δεν θα με ενδιαφέρει να συμμετάσχω. Για να είμαι ευγενική, ναι. Δεν θα με ενδιαφέρει να συμμετάσχω σε ένα τέτοιο σχήμα, ούτε με ενδιαφέρει να σώσω την κοινοβουλευτική δημοκρατία απέναντίας κιόλας. Να την ανατρέψω, θα ήθελα ιδανικά. Οπότε το φαινόμενο που θα βγεις, δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, με έχει σοκάρει κάπως αυτή τη στιγμή, έτσι όπως υπάρχει, γιατί σίγουρα. Είναι τόσο μεγάλο και ξαπλώνεται τόσο ραγδαία που ξέρεις, παλιά έλεγες, ας πούμε, τσακίσε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά. Τώρα είναι πάρα πολύ. Είναι φασίστες 10 χρονών παιδάκια. Δεν είναι, όχι. Πάντως δεν είναι. Δεν μπορεί να είναι αυτοί φασίστες. Όχι, δεν αλλά είναι όμως παιδιά 14 χρονών που λιώνουν για τον Καστιάρη, το θαυμάζουν τρελά. Και... Θα βάλει και για δήμαρχο ξέμαθα σήμερα. Ναι, και που αυτό. Δηλαδή, εμένα στο χωριό μου, ας πούμε, παντρεύτηκε μια τύψη τον Ελιόπουλο της Χρυσής Αυγής. Ναι, στη βουλευτή, ε. Ναι, ναι. Και τώρα. Δεν είναι χαμός, ε. Όχι, γιατί είναι ένας βουλευτής και μισοί άνθρωποι στο χωριό. Εντάξει, δεν ξέρω. Για να μην κατηγορήσω. Εντάξει, τι να κατηγορήσω. Αλλά... Πλέον επειδή είναι βουλευτές και έχουν ένα άλοθη. Ναι, τους σέβονται. Είναι βουλευτές. Είμαστε... Κάποιοι το ψήφισαν, σου λέει. Ναι. Οπότε δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι. Απ' την άλλη όμως, αυτό που πες πριν ότι εγώ, ας πούμε, θέλω να ανατρέψω την κοινοβουλευτική δημοκρατία κτλ. Συμφωνώ απόλυτα και εγώ αυτό θα ήθελα. Αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι που λέει
ότι αν χαθεί έστω αυτή η λειψή κοινοβουλευτική δημοκρατία και πέσουμε στο φασισμό, μετά δεν θα μπορείς να τον ανατρέψεις ποτέ. Κατάλαβες πώς το λέω. Δηλαδή λένε, ας πούμε, βήμα-βήμα. Καλά, αυτά τα θέματα είναι και από παλιά, ας πούμε, έρχονται στο πώς αντιμετώπισε η αριστερά και ο αναρχικός χώρος, ενώ τότε με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κτλ. Ναι. Οπότε υπάρχει και αυτό το κομμάτι που λέει ότι, παιδιά, εντάξει, ούτε εμάς μας αρέσει η κοινοβουλευτική δημοκρατία, αλλά πρέπει να τη σώσουμε γιατί, ας πούμε, είναι πολύ καλύτερη από το να έχεις ένα ολοκληρωτικό καθεστώς. Σίγουρα, γι' αυτό ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Ναι. Έτσι, γι' αυτό που έχει ψήφισα. Όχι ότι θα μας σώσει, αλλά θα σου πω, γι' αυτό συμμετείχα στις εκλογές και όλο αυτό. Εκεί είμαι έτσι κάπως πιο διαλλακτική σε σχέση με άλλους, ας πούμε, άνθρωπους που είναι στον αρχικό χώρο που δεν τους αφορά καθόλου. Αλλά σίγουρα πιστεύω ότι γενικώς εγώ όλες οι λύσεις που βλέπω στη ζωή μου για όλα αυτά έχουν να κάνουν με τα κινήματα, με τους κοινωνικούς αγώνες, με απεργίες, με καταλήψεις, με εξεγέρσεις, με μαζικές κινητοποιήσεις κλπ. Τίποτα το οποίο έχει να κάνει με αντιπροσώπευση, με συζητήσεις από τα πάνω προς τα κάτω, δεν με αφορά, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να. Δεν με αφορά, όχι. Okay. Οπότε δεν σου λέω εγώ ότι πρέπει να είναι κάτι απαραίτητα βίαιο, αλλά σίγουρα κάτι που θα ξεκινήσει από τα κάτω, από τις γειτονιές. Δηλαδή θέλει δουλειά. Ναι, τρελή. Ναι. Είχες πει σε μια συνέντευξή σου στην Αυγή στον Κώστα Τερζή ότι οι κινηματογραφιστές στην Ομίχλη μοιάζουν λίγο με το κίνημα των αγανακτισμένων. Μαζεύτηκαν κινηματογραφιστές με πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές αξιακές, πολιτικές, καλλιτεχνικές. Mm-hmm. Όλοι θέλαμε κάτι να αλλάξει, αλλά αποφύγαμε να κάνουμε συζητήσεις γύρω από αυτά που μας χωρίζουν. Mm-hmm. Και θέλω να σε ρωτήσω με αφορμή αυτό, πώς σου φάνηκε τότε το κίνημα των αγανακτισμένων, πώς σου φαίνεται τώρα με την απόσταση του χρόνου, και αν πιστεύεις ότι ένας από τους λόγους αποτυχίας του ήταν ότι δεν συζητήθηκαν οι διαφορές. Γιατί άμα θυμάσαι, υπήρχε πάνω και η κάτω πλατεία, ας πούμε. Ναι. Υπήρχε ένας τέτοιος διαχωρισμός. Κοίτα, να σου πω κάτι. Είναι ένα... Ας πούμε τώρα με την ΕΡΤ, έτσι. Ναι. Που μου... Είχε κάτι που μου τη θύμισε... Στους αγανακτισμένους. Ναι. Που πήγαινα, ξέρω εγώ. Ξαφνικά έγινε μια συνέλευση στην ΕΡΤ, στον πίσω μεριά, που ήταν άνθρωποι που ήταν και στο Σύνταγμα και που ήταν πιο άνθρωποι που φαίνονταν ότι έχουν μια μεγαλύτερη εξοικείωση με τα κινήματα και με αυτές τις διαδικασίες. Και θέλανε να μπουν στην ΕΡΤ, να παίζει η ΕΡΤ, ας πούμε, ντοκιμαντέρ προπαγανδιστικά, συνεντεύξεις, να μιλήσουμε για το ΣΑΚΑ, να μιλήσουμε εδώ. Και εγώ αυτό ήθελα. Και έβλεπες ότι οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι με τη ΣΕΡΤ, ή μάλλον για να είμαι πιο δίκαιη, ένα κομμάτι του μεγάλο, δεν ήθελε να μπει σε μια διαδικασία. Ήθελε να μην ανοιχτεί η δημόσια τηλεόραση και να μην απολυθεί κανείς και να συνεχίσει το παλιό καθεστώς. Και ξέρεις, κάποια στιγμή ένιωσα ότι αυτό που θέλω εγώ δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γίνεται εκεί. Και αν οι ίδιοι άνθρωποι που είναι στην ΕΡΤ δεν αλλάξουν τη διαδικασία, ή θα έπρεπε να κάνω κατάληψη στην ΕΡΤ. Όπως θα έπρεπε κανονικά για να παίξω το ντοκιμαντέρ. Ή να βρω έναν άλλο χώρο να συζητήσω αυτά που με αφορούν. Να είμαι εκεί και να προσπαθώ και να προσπαθώ και να προσπαθώ και να βλέπω ότι οι ίδιοι άνθρωποι που είναι εκεί δεν τους αφορά. Υπάρχει ένα κάπως προβληματικό όλο αυτό. Το ίδιο ένιωσα και στο Σύνταγμα. Ότι έβγαινε, ας πούμε, ο κόσμος να διαμαρτυρηθεί με τον τρόπο του. Το οποίο στην αρχή μου φάνηκε συγκινητικό και ελπιδοφόρο, όταν όλος αυτός ο κόσμος. Αλλά μετά ένιωσα πάλι, ρε παιδί μου, μία τρομερή μοναξιά. Στο ότι τελικά είμαι εδώ με 500.000 ανθρώπους και είμαστε πολύ μακριά τελικά. Ναι. Με πάρα πολλούς από αυτούς. Ονειρευόμαστε τελείως διαφορετικά πράγματα. Τελείως. Αν είχαν συζητηθεί διαφορές, πιστεύεις ότι θα είχε βγει κάποια άκρη? Τι θα γινόντουσαν πιο έντονες, ίσως? Πιστεύω ότι αν είχαν συζητηθεί διαφορές, το μόνο που θα είχε γίνει, ίσως κερδοφόρο, θα ήταν κάποιοι άνθρωποι που κατέβαιναν τελείως παρθένια, ας πούμε, σε όλο αυτό το πράγμα, να είχαν ακούσει, να είχαν καλεστεί να συμμετέχουν σε μια διαδικασία που κάτι μπορεί να τους είχε αφήσει. Δεν λέω ότι εμείς είμαστε οι υπεφωτισμένοι και ότι Πάντως είχε γίνει αυτό, ενώ στην κάτω πλατεία που γινόντουσαν οι συνελεύσεις, ερχόταν και κόσμος που δεν είχε σχέση με αυτά ποτέ. Ναι. Ερχόταν πολλοί κόσμος.
Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι του άφησε, τι δεν του άφησε. Αλλά... Υπήρχε, αλλά από ένα σημείο και μετά έβλεπες ότι κάποιοι άνθρωποι... Και να σου πω κάτι, ένα... αλλά κάτι που μου είχε φανεί... Πάλι με κάνει να είμαι περήφανη πριν σε αυτό το χώρο. Στο Σύνταγμα. Είναι ότι οι αναρχικοί που συμμετείχαν στη συνέλευση δεν προσπαθούσαν καθόλου να καπελώσουν τη διαδικασία. Δηλαδή καθόντουσαν, άκουγαν ό,τι ήθελε να πει ο καθένας. Υπήρχε πραγματικό σεβασμό. Εντάξει, μπορεί να μην συμφωνούσαν. Οι αριστεροί, για να φανώ και εγώ ότι. Ναι, ναι. Για να το φέρεις λίγο στα ίσα. Για να το φέρεις στα ίσα. Ναι, ακριβώς. Πραγματικά ένιωθες, ρε παιδί μου, ότι υπήρχαν άνθρωποι που πραγματικά θέλαν καπελώς. Δηλαδή έβγαινε ο άλλος και μίλαγε με ένα πιο αυθόρμητο τρόπο, πιο συγκινητικό, πιο ακατέργαστο, ας πούμε, χωρίς τις λέξεις που ξέρουμε εμείς όλοι. Ναι, ναι, ναι. Και το προσπέρναγαν, ας πούμε, για να περάσουν στο επόμενο και εμείς ξέρουμε τι θα γίνει, θα βγει μια ομάδα για αυτό, μια ομάδα περί φρούς, μια ομάδα ναι, ναι. Και ελάτε μέσα να μπείτε στη φάση μας, ας πούμε, κάπως. Ναι. Υπάρχει αυτό, δυστυχώς. Ναι, υπάρχει, υπάρχει. Ναι. Αλήθεια. Θέλει δηλαδή, από τη στιγμή που κάνεις ανοιχτά εγχειρήματα, θέλει να έχεις μια τεράστια υπομονή, αν πραγματικά θες να είναι ανοιχτό. Για να βάλεις πραγματικά τους άλλους ανθρώπους μέσα. Αλλιώς, είναι, ξέρεις, είναι... Είναι βασικά είναι και επιφανειακό και δεν βγαίνει και αποτέλεσμα. Ακόμα και μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα να θες να έχεις. Γιατί εντάξει, ο χρόνος τότε ήταν πολύ συμπυκνωμένος. Δηλαδή, δεν μπορούσε να γίνει, ας πούμε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δεν είχαν επαφή και σχέση με όλο αυτό, ξαφνικά, μέσα σε ένα μήνα ή δύο μήνες να αρχίσουν να μαθαίνουν. Όχι, δεν γίνεται. Αλλά αν ήθελαν, αν... Δεν σε νοιάζει αν το αποτέλεσμα θα είναι μακροπρόθεσμο, θα μπορούσαν να υπάρχουν αποτελέσματα. Του να συμμετέχει ο άλλος μετά από όλο αυτό, ας πούμε, κάπου. Έτσι, ναι. Αλλά να σου πω ότι παρόλα αυτά είμαι πολύ χαρούμενη που έγινε. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι αρνητικό σε αυτό που συνέβη στο Σύνταγμα. Μια χαρά ήταν, ας πούμε, για αυτό που ήταν. Ναι. Εντάξει. Το επεξεργαζόμαστε και συνεχίζουμε τα επόμενα. Ελπίζω να πετύχουμε πιο πολλά πράγματα. Ναι. Έκανε ένα ντοκιμαντέρ για το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Έχει ολοκληρωθεί. Όχι, δεν έχει ολοκληρωθεί. Έχει κολλήσει οικονομικά. Δεν έχω λεφτά να το συνεχίσω. Και δεν θα ήθελα να πάρω λεφτά από το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ότι μου πρότειναν, αλλά. Θα μπορούσα, άμα πήγαινε να στα δώσουν. Για αυτούς αφορά, α πούμε, γιατί να μην στα δώσουν. Δηλαδή διαφήμιση θα ήταν. Ναι, δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω με τι ασχολείσαι. Δεν θα τα διαφήμιση, ναι, οκ. Όχι, εντάξει, δεν θα ήταν. Δεν είναι αρνητικό. Δεν θα τα δυσφήμιση πάντω. Όχι, δεν είναι. Απλώς δεν έχω πολύ λεφτά να το ολοκληρώσω. Θα ήθελα όμως, γιατί αυτό που ήθελα να κάνω σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τόσο το κομμάτι το αρχηγικό, Τσίπρας κλπ. Είναι περισσότερο τα κινήματα, τα κινήματα και ας πούμε αυτό που τραβούσα και είχε πολύ ενδιαφέρον είναι όλοι αυτοί οι εθελοντές που ήταν εκεί στις εκλογές, που ήταν άνθρωποι που πραγματικά, επειδή έβλεπα τώρα πρόσφατα που προσπαθούσα να μοντάρω, αυτό που γινόταν, έβλεπες κάτι τύπους που οι οποίοι πίστευαν ότι θα γίνουν κυβέρνηση. Και είναι τώρα άκρες αυτοί που βλέπεις και στις πορείες, στα εξάρια, που είναι τελείως αθώοι, ας πούμε, σε όλο αυτό το πράγμα. Δεν μιλάω για τους επαγγελματίες πολιτικούς, μιλάω για τους ανθρώπους των κινημάτων. Και ήταν. Τα είχαν χάσει, ρε παιδί μου, όλο αυτό. Και υπήρχε μια αθωότητα και μια. Ξέρεις, ελπίδα. Που έχει πολύ ενδιαφέρον. Οπότε, εγώ θα ήθελα να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι και να δούμε αν οι επαγγελματίες πολιτικοί του ΣΥΡΙΖΑ θα καταφέρουν τελικά να εκφράσουν αυτόν τον κόσμο το όραμα. Ναι. Το οποίο εντάξει. Ωραία. Ναι. Θέλω να πάμε τώρα λίγο στην τελευταία σου ταινία. Στο Χαρακτήρα Αισιόδοξο. Κάπου στην αρχή της ταινίας φαίνεται γραμμένο σε ένα τοίχο το σύνθημα Silence is Violence. Συμφωνείς ότι η ησυχία είναι βία? Ναι, απόλυτα. Γιατί? Γιατί γενικώς, ξέρεις, πιστεύω ότι από τη στιγμή που βλέπεις κάτι που μια αδικία και δεν κάνεις κάτι γι' αυτό, με έναν τρόπο είσαι συνένοχος. Δεν είσαι αυτός που το κάνει, αλλά επιτρέπεις να γίνεται. Επιτρέπεις να γίνεται, ναι. Και πιστεύω ότι γενικώς δεν μ' αρέσει η αφαίρεση ευθυνών από όλους και από μένα την ίδια, ας πούμε, για πράγματα. Ναι. Οπότε, ναι, η σιωπή σε κάθε περίπτωση είναι τρομερή βία. Σε ένα στιγμιότυπο με το Πέτρο, λένε το μικρό αγόρι που κάνει BBC Ding και η Electra, του διαβάζει το εξής απόσπασμα από τον γαλλοαμερικανό καλλιτέχνη Marcel Duchamp.
και του λέει: προτιμώ, λέει, να ζω, να αναπνέω, παρά να δουλεύω. Δεν θεωρώ ότι η δουλειά που έκανα θα έχει μια οποιαδήποτε σημασία από κοινωνική άποψη στο μέλλον. Επομένως, αν θέλετε, η τέχνη μου είναι να ζω. Κάθε δευτερόλεπτο, κάθε ανάσα είναι ένα έργο που δεν γράφεται πουθενά, που δεν είναι ούτε ορατό ούτε εγκεφαλικό. Είναι ένα είδος μόνιμης εφορίας. Και θα σε ρωτήσω. Τώρα θα σε ρωτήσω αν συμφωνείς με το παραπάνω. Προφανώς συμφωνείς για να το έχεις βάλει στην ταινία. Okay. Και έχεις βρει κάποιους τρόπους να το καταφέρνεις αυτό. Να είμαι σε μόνιμη εφορία. Ναι. Δεν μιλάμε τώρα να παίρνουμε ναρκωτικά ή να πίνουμε κάτι τσιγάρο. Εντάξει, έτσι ερχόμαστε σε μόνιμη εφορία, αλλά πρέπει να πίνουμε συνέχεια. Δεν παίρνω. Ναι. Όχι, με αυτό που κάνεις, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ναι, κοίτα. Έχω βρει. Σου λέω το ότι, ας πούμε, για μένα αυτό το πράγμα δεν είναι δουλειά. Ναι. Ούτε είναι ένας τρόπος να κάνω καριέρα. Εντάξει, ναι. Προφανώς. Και εντάξει, δεν είμαι. Μπορεί να δω, ας πούμε, τον άλλο που πήγε σε τότε φεστιβάλ και να πω άρε πού είναι και εγώ. Δηλαδή, και εγώ δεν είμαι τελείως. Δεν είμαι ο Βούδας που δεν τον ενδιαφέρει τίποτα από όλα αυτά. Και όταν βλέπεις, ας πούμε, να γίνεται σε άλλους, το σκέφτεσαι. Αλλά επί της ουσίας, πραγματικά δεν με ενδιαφέρει, ας πούμε, να κάνω καριέρα ή να καταγραφώ, ας πούμε, σαν σημαντική σκηνοθέτη. Με την έννοια την κινηματογραφική, πώς βλέπεις με μελά στον Κιούμπρικ. Καλά, δεν λέω ότι θα μπορούσα ποτέ, ναι, αλλά ναι, πω, δεν με ενδιαφέρει μια τέτοια αξίωση. Δηλαδή, αυτό που θα με ενδιέφερε, αν μου ρωτήσεις τι θα ήθελα να καταφέρω από τη δουλειά μου, είναι να κάνω ταινίες που να θίξουν κάποια θέματα που έχουν με κινήματα, με την πολιτική, με τη σύγχρονη πολιτική ιστορία, με επαναστατικές ομάδες κλπ. Κλπ. Σαν καταγραφή. Ένας τρόπος σκέψης, ένας τρόπος δράσης κάποιων ανθρώπων και να πάω σαν ντοκουμέντα περισσότερο για πολιτικο-κοινωνικούς, ας πούμε, και συναισθηματικούς λόγους και σκοπούς παρά για καλλιτεχνικο-κινηματογραφικούς. Μάλιστα. Άρα, με τη λογική του αποσπάσματος που παραθέτει στην ταινία, ας πούμε, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είσαι σε μια κατάσταση μόνιμης εφορίας, ας πούμε. Δεν ξέρω. Πάνω κάτω, με αυτό που κάνεις. Όσο μπορείς να το κάνεις. Ναι. Μ' αρέσει η αλήθεια. Επειδή δεν έχω αυτό το άγχος του να καταφέρω κάτι φοβερά σημαντικό, προσπαθώ να χαίρομαι τουλάχιστον την καθημερινότητά μου και την ταινία. Δηλαδή στην ταινία, κάναμε φορές που μαγειρεύαμε εκεί για το γύρισμα, φτιάχναμε τα γλυκά. Και εγώ όταν κάναμε τα γλυκά, περισσότερο τρυπαρά με το γλυκό που φτιάχναμε, παρά με την πρέπει να το σκηνοθετήσω τώρα ότι φτιάχνουμε το γλυκό. Ναι. Και αυτό μου αρέσει που. Να χαρά, σημαντικό. Σωστά. Ναι. Εννοείται. Σου λέω, δεν θα γίνω μεγάλη σκηνοθέτηση αυτό που λέμε. Ποτέ, ας πούμε, γιατί πιστεύω ότι για να καταφέρεις να το κάνεις αυτό πρέπει να μελετάς πάρα πολύ πράγματα τεχνικά και φόρμες και αυτά που εγώ δεν θέλω να το κάνω. Όχι. Ωραία. Όχι, εντάξει, ναι, δεν είναι θέμα. Θα φάω γλυκά. Σωστό αυτό, ναι. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα και ουσιαστική σκηνή η ταινία, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Και είναι η σκηνή του επισκεπτηρίου, στη φυλακή. Και μεταξύ της Ηλέκτρας και του Μανούσου, υπάρχει ο εξής διάλογος σε κάποια φάση. Λέει η Ηλέκτρα στον αστυνομικό, θέλει να δώσει ένα βιβλίο, ας πούμε, στο Μανούσου, και του λέει, ένα βιβλίο είναι, ρε φίλε. Και της απαντάει ο Μανούσου, άστον ρε Ηλέκτρα, τη δουλειά του κάνει κι αυτός. Και είναι πολλοί που είπαν την ίδια φράση, και για τον Ελεκτή που μιλούσαμε πριν για το σκηνικό με το παιδί, που εξαιτίας του σκοτώθηκε το παιδί στο Περιστέρι. Εξαιτίας του, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν το σκότωσε ο Ελεκτής, αλλά είναι πλέξη αυτή τη φάση. Υπάρχει προσωπική ευθύνη τελικά, γιατί είναι επιλογή μιας συγκεκριμένης δουλειάς, αλλά και τον τρόπο που την κάνει ο καθένας. Δηλαδή. Τρομερή ερώτηση. Ο μπάτσος, ας πούμε, εντάξει, γίνεται μπάτσος, άλλος δεν έχει να ζήσει και σου λέει θα κάνω αυτή τη δουλειά. Από εκεί πέρα όμως, το ότι επιλέγει αυτή τη δουλειά και όχι κάποια άλλη και την κάνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, έχει κάποια ευθύνη ο ίδιος. Σαφώς. Ναι, απλώς αυτό στην ταινία το κάνω περισσότερο γιατί. Ξέρεις, απλώς πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που έρχεται σε άμεση σύγκρουση με ένα μπάτσο, με έναν τρόπο, όπως ας πούμε κάποιος που έχει βρεθεί και στη φυλακή για παρόμοιες καταστάσεις, έχει πολύ διαφορετική σχέση από κάποιον ο οποίος απλά τον μισεί. Αλλά που. Ή τον αντιμετωπίζει στον δρόμο. Ή τον αντιμετωπίζει στον δρόμο και δεν έχει αλλού είδου. Επαφή. Και ναι. Πιστεύω ότι. Δηλαδή. Και επειδή, ας πούμε, έβλεπα στη φυλακή. Όταν πήγαινα, ας πούμε, στη φυλακή.
Και που πάω, ας πούμε, μερικές φορές. Βλέπω, ρε παιδί μου, ότι εγώ που είμαι εκτός φυλακής, μισώ και φρικάρω πιο πολύ με τους σοβρανιστικούς. Όχι ότι οι κρατούμενοι δεν τους μισούν, αλλά είναι άλλου είδους μίσος και σχέση. Δεν είναι το δικό μου το να πάω και να παίξω την τζαβουκαλού, ας πούμε, για τρεις ώρες που πάω. Ο άλλος ζει εκεί, το βλέπω τον άλλο κάθε μέρα, δεν συμβιώνει. Δεν λέω αυτό, σε μένα έτσι. Απλώς τελείως άλλου είδους σχέση. Και οπότε η Ηλέκτρα, ναι, ως αναρχηγείου, πάει στη φυλακή να είναι το φίλο της. Θέλει να τα κάνει, ας πούμε, λίγο πουτάνα με έναν τρόπο. Ο άλλος, όχι επειδή φοβάται, απλώς έχει το ξεπεράσει, έχει φτάσει σε άλλο σημείο. Σωστό είναι αυτό. Σωστό. Ναι. Πάλι στη σκηνή του επισκεπτηρίου, λέει ο Μανούσα κάποια στιγμή στην Ηλέκτρα ότι λέει, άκου Ηλέκτρα, δεν θέλω, λέει, μαθήματα για το πώς θα κοιτάξω την οικογένειά μου. Όπως είπες και εσύ, δεν είμαστε παντρεμένοι. Mm-hmm. Και θέλω να σου ρωτήσω το εξής. Εδώ, ας πούμε, έχουμε έναν αναρχικό που επικαλείται έναν αστικό, κρατικό ή θρησκευτικό θεσμό, ένα άλλο πώς θα παντρευτεί ο καθένας, ένα δηλαδή θεσμό που πολεμάει ο ίδιος. Ναι. Σύντροφοί του σε κάποια στιγμή μες στην ταινία χρησιμοποιούν τον διάβλο ενός καθεστωτικού ραδιοφωνικού μέσου για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους, ας πούμε, στο Μανούσα. Mm-hmm. Ο ίδιος ο Μανούσας, από ό,τι καταλάβω από την ταινία, έχει προσλάβει έναν δικηγόρο που ασχολείται με την αστική νομική επιστήμη. Εντάξει, να κάνει. Αυτό θέλω να πω, ότι προφανώς είμαι όλοι μέσα σε αντιφάσεις. Μπορείς να μου πεις, αν, ας πούμε, μάλλον, πού είναι τα όρια αυτών των αντιφάσεων, είναι προσωπικά για τον καθένα? Γιατί ξέρεις, πολλοί όταν συζητάω μου λένε, ρε μαλάκα, με αυτά που πιστεύεις πήγαινε να ζήσεις σε κανένα βουνό, δεν κάνεις για εδώ πέρα. Εντάξει, να σου πω, εγώ δεν θέλω να το πω έτσι για να βγάλω για να βγάλω τη δύσκολη θέση από πάνω μου. Εντάξει, και εγώ σου λέω όλα αυτά και πήγα και πήρα κρατική επιχώρηση για την ταινία μου, θα πω και στο δυστυχώς. Δηλαδή, και εγώ μέσα στις αντιφάσεις μου ζω. Ναι, αυτό λέω. Δεν μπορούμε προφανώς να τις αποφύγουμε αυτές τις αντιφάσεις, γιατί... Όχι, πιστεύω, να σου πω κάτι, πιστεύω ότι υπάρχει όριο, αλλά πιστεύω πάρα πολύ στο βάθος χρόνου και στη συνέπεια. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να βιάσω να κρίνω έναν άνθρωπο από μια στιγμή. Θέλω να δω τη συνέπεια του σε βάθος χρόνου, καταλαβαίνεις. Και εκεί, ας πούμε, για μένα θα κρυθεί πώς έχει ζυγίσει την εγκατάσταση και πώς την άλλη. Εντάξει, προφανώς αν ήταν στη φυλακή και θέλει να βγει. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να, μείνει μέσα. Και εγώ, ας πούμε, είμαι και πολλές φορές πιστεύω θα πρέπει να είμαστε και πιο διαλλακτικοί κιόλας. Γιατί είναι τόσο δύσκολο. Βλέπω πολλές φορές, ρε παιδί μου, ότι οι άνθρωποι που είναι εκτός φυλακής έχουν κάποιες φοβερές απαιτήσεις από τους κρατούμενους μέσα να υψώσουν μια φωνή. Που καλά κάνουν και εδώ και την υψώνουν και εγώ χαίρομαι και εγώ αυτή τη φωνή θέλω να ψώσουν. Αλλά δεν είμαι εγώ εκεί. Ναι. Είναι ο άλλος. Οπότε, ειδικά για τους κρατούμενους, εγώ έχω τους τρομερά ελαφρυντικά να κάνουν. Εντάξει. Και βλέπεις, ας πούμε, ότι δεν τα παίρνουν αυτά ελαφρυντικά οι περισσότεροι, έτσι. Ναι. Είναι εκεί και μένουν. Ναι, δεν ξέρω για τις αντιφάσεις. Όλους μέσα στις αντιφάσεις. Το θέμα είναι ότι για μένα είναι πολύ ας πούμε, εγώ σε σχέση μου με τις δικές μου αντιφάσεις, όσο προσπαθούσα να τις κρύψω, δεν μπορούσα να είμαι ευτυχισμένη πουθενά. Ούτε μέσα στην αναρχία μου είμαι ευτυχισμένη, γιατί έκρυβα, ας πούμε, τη δουλειά που κάνω, αυτό που θέλω να κάνω. Δεν προσπαθούσα να κρύβω ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού μου. Γιατί δεν υπάρχει και καλύτερη σχέση τέχνης και αναρχία στην Ελλάδα. Είναι δεν είναι πολύ φιλικά αυτά τα δύο όντρα μετάλλο τουλάχιστον. Έκρυβα ένα μεγάλο κομμάτι, μετά στη δουλειά μου τη μισούσα και δεν μπορούσα να βρω έναν τρόπο να την κάνω που να μου αρέσει. Και τώρα εντάξει, προσπαθώ να συνδυάσω. Για κάποιους ζω μέσα στην σε μια τεράστια αντίφαση και είμαι λάθος, ας πούμε, σίγουρα. Καλά, ναι. Αλλά εντάξει. Αυτό είναι και το γοητευτικό μου, όχι για μένα, δεν λέω για μένα, αλλά εμένα μου αρέσουν οι αντιφάσεις που έχω δει σε φίλους μου, ας πούμε, που... Γενικώς, στην αρχή αυτή η αντίφαση, ο συνδυασμός βίας και απίστευτης ευαισθησίας ταυτόχρονα, είναι για μένα... Είναι πολύ αντιφατικό όντως αυτό. Είναι αντιφατικό. Ναι, αλλά αυτά τα δύο υπάρχουν με ένα μοναδικό τρόπο. Ναι. Και είναι και τα δύο πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή υπάρχει απίστευτη ευαισθησία. Απίστευτη ευαισθησία σε αυτό το χώρο. Εντάξει, και υπάρχει και το άλλο. Το κομμάτι της βίας, ναι.
Τι είναι αυτό που βρίσκεις στη μουσική του Νίκου Βελιώτη και ξανασυνεργάστηκες μαζί του? Κοίτα, πάμε πάλι από την βία στο Βελιώ. Ναι. Κοίτα, γενικά, πέρα από ότι μου αρέσει πάρα πολύ σαν μουσικός, δηλαδή στην πρώτη μου ταινία όταν το πήρα, δεν τον ήξερα σαν άνθρωπο, τον πήρα σαν μουσικό, μου άρεσε φοβερά. Αλλά μου άρεσε πολύ και σαν άνθρωπος, γιατί ούτε αυτός είναι καλλιτέχνης, κουλτουριάρης. Και με τη συμβατική έννοια του όρου. Δηλαδή μου άρεσε γιατί συναντηθήκαμε και ήταν εξής πολύ, είναι έστω πολύ απλός και χύμα και ακούει και σκυλάδικα, ξέρω εγώ, ή λαϊκά, γιατί και ναι. Μου φάνηκε, έχει εσωναγραφεί, γενικώς εμένα με ενδιαφέρει να υπάρχει ένα κομμάτι λαϊκό ναι. Στη δουλειά μου, πάρα πολύ, ναι. Και να υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, και επειδή και ο ίδιος είναι έτσι, σαν άτομο, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό, ναι. Και γενικώς τον εκτιμώ βαθιά, ναι. Ενώ αυτούς που είναι πιο ελιτιστές, να το πω έτσι, δεν το, ξέρεις, δεν το έχεις. Όχι, ναι. Θα ήθελες να συνεργαστείς με άλλους μουσικούς? Αν ναι, με ποιους, ας πούμε, ή με ποιον? Κοίτα, να σου πω γενικώς, εγώ σκεφτείτε με το Βελιώτη θα ήθελα να κάνω λίγο. Αλλά ξανακάνω. Α, τόσο πολύ. Ναι, έχω κι εγώ τα κολλήματα. Άμα δεν τρεις καθαρά. Το εννοούσες αυτό που είπες, δηλαδή, τον εκτιμάς βαθιά? Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ. Ο άλλος που θα ήθελα τώρα, δηλαδή, που έχω κάνει δύο ταινίες και έχω γενικώς κάπως πιο συμβιβαστεί με το κομμάτι της οικογένειάς μου, θα ήθελα πολύ με τον αδερφό μου. Τον αδερφό σου. Ναι. Δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική του. Ναι. Και ενώ ας πούμε πριν δύο χρόνια, δηλαδή μπορεί να το ήθελα και να έλεγα γάμα το ξέρω εγώ να κάνει ο αδερφός μου τη μουσική σε ταινία μου. Τώρα, εντάξει, πιστεύω ότι και θα τέριαζε πάρα πολύ. Ναι. Και εντάξει, πλέον δεν με νοιάζει το... Ναι. Τι θα έλεγε κάποιος σε αυτό. Θα μου άρεσε δηλαδή με τον αδερφό μου. Ωραία. Ναι. Στην ταινία δεν ασχολείς, εντάξει, εξ ολοκλήρου, δεν είναι γι' αυτό η ταινία, σε αυτή την τελευταία, αλλά αγγίζει το φαινόμενο της ένοπλης δράσης, της τρομοκρατίας που λένε γενικά. Γιατί ο ήρωας, από ό,τι θυμάμαι, είναι φυλακισμένος για ένοπλη ληστεία και έχει δικαστεί με τον τρομονόμο, κάτι τέτοιο. Ναι, και για μια και δύο διάφορες, ναι, διακεκριμένα προκατοχή, ληστείες, ναι, με τον τρομονόμο. Με τον τρομονόμο, ωραία. Και υπάρχει και ο εξής διάλογος μεταξύ της Ηλέκτρας και του μικρού που τον κρατάει, ας πούμε, που κάνει babysitting. Λέει, ηλεκτρομανούς προσπαθεί να κάνει αυτό το πράγμα. Λέει ο μικρός, όλοι, δηλαδή, όλοι να νιώθουν καλά. Ναι, το παιδάκι το λέει αυτό. Ναι, το παιδάκι, ναι. Λέει, Ηλέκτρα, ναι. Λέει ο μικρός, αυτό δεν είναι κακό. Και του λέει, Ηλέκτρα, ναι, αλλά ξέρεις καμιά φορά ο τρόπος που να κάνουμε τα πράγματα μπορεί να είναι αντίθετος με τους νόμους έτσι όπως είναι γραμμένοι. Αυτό ξέρεις δεν σημαίνει ούτε ότι ο τρόπος είναι λάθος και εκεί σταματάει γιατί κάτι άλλο της λέει ο μικρός. Ναι, και έχει μείνει αυτό έτσι εκκρεμές, μισό ας πούμε. Ναι, ναι. Και θέλω να σε ρωτήσω, εσύ τι πιστεύεις για την ένοπλη πάλι? Είναι λάθος τρόπος, δεν είναι λάθος? Και είτε είναι λάθος είτε δεν είναι λάθος. Έχει πρακτικά αποτελέσματα? Δηλαδή βοηθάει κάπου ας πούμε την κοινωνία να αφυπνιστεί, τα πράγματα να πάνε κάπως καλύτερα? Προφανώς. Και εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Αυτή είναι τρομερά δύσκολη ερώτηση, έτσι. Ναι. Γιατί είναι και ξέρεις, ένα θέμα το οποίο είναι κάπως... Γενικά, πιστεύω ότι αυτός ο τρόπος έχει... είναι αρκετά ακραίος, θες να πεις, προωθημένος, θες να πεις. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ένας εύκολος τρόπος. Εύκολος δεν είναι σίγουρα. Σε καμία περίπτωση. Ναι. Οπότε πιστεύω ότι δεν μπορείς να πεις, δεν μπορείς να απαντήσεις γενικά. Θα πρέπει να... μιλήσεις κάθε φορά κατά περίπτωση. Ναι, εγώ δηλαδή δεν θα σου απαντήσω με έναν έμενα, θα σου πω ότι ανάλογα τις κοινωνικές συνθήκες, ναι. Δηλαδή υπάρχουν 300 διαφορετικά, υπάρχει από τον Bin Laden, ναι. Μέχρι τον Ήρα, μέχρι... Εντάξει, τώρα μιλάμε για την αναρχική ένοπλη δράση. Α, μιλάμε για την αναρχική. Ναι. Α, δεν το κατάλαβα. Ναι, για την αναρχική ένοπλη δράση. Και ειδικά, ας πούμε, ξέρω εγώ, μιλάμε για την Ελλάδα τώρα, γιατί η ταινία σου είναι στα ελληνικά πλαίσια. Το βάζεις πολύ συγκεκριμένο. Ναι. Κοίτα, να σου πω κάτι, πραγματικά δεν μπορώ να σου πω... Νομίζω ότι εντάξει, ότι μου απάντησες πριν έτσι καλώς, ότι όταν υπάρχουν, ας πούμε, υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές συνθήκες κάθε φορά και άρα κρίνεται αυτό το φαινόμενο, ας πούμε, κατά περίπτωση. Ναι, εγώ θα σου πω, ας πούμε, ότι σίγουρα, αν μιλάμε για ανατροπή κλπ. Δεν μπορείς να αποκλείσεις σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, ποτέ δεν μπορείς να αποκλείσεις
το κομμάτι της βίας από όχι. αυτό. Γιατί είναι δυστυχώς, ας πούμε, για μένα. Δεν γίνονται τα πράγματα. Δεν μ' αρέσει. Ναι, δυστυχώς έχει αποδείξει ιστορία ότι όλες οι αλλαγές ναι. έχουν γίνει με βίαιο τρόπο. Ναι. Από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι την. Λίτρε μέσα την Τουρκοκρατία ή δεν ξέρω τι, σου λέω τώρα παραδείγματα. Όχι ναι. αναρχικά. Σου λέει πράγματα που είναι κοινωνικά αποδεκτά, ας πούμε. Να σε, και αυτά να, με... να σε διακόψω όμως λίγο να σου πω κάτι. Σε αυτές τις περιπτώσεις που είπες, ήταν μαζική. Ναι, αυτό θα έλεγα. Δεν είναι μαζική. Δηλαδή, αυτό που ονομάζουν φαινόμενο ας πούμε, της τρομοκρατίας είναι κάτι. Εντός εισαγωγικών ατομικό, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι βγήκαμε εμείς όλοι στον δρόμο, έχουμε πάρει τα όπλα. Όχι, εγώ δεν θέλω να κρίνω. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω και ούτε θέλω να σχολιάσω. Ωραία. Συγκεκριμένα. Ναι, την ναι. ελληνική ενόπλη δράση και όλα αυτά. Σε καμία περίπτωση. Δεν θέλω να το κάνω. Σου λέω ότι γενικά πιστεύω ότι οι κοινωνικές συνθήκες. Αυτό που πιστεύω είναι ότι εμένα με ενδιαφέρει ο αγώνας που θα κάνω να είναι μαζί με την κοινωνία. Ωραία. Και να υπάρχει μια άμεση σχέση. Αυτό νομίζω απαντάει. Απαντάει, ναι. Με έναν τρόπο. Ναι. Και αυτό που σε ρώτησα το δεύτερο. Αν θες απαντάς, δεν είναι θέμα. Ότι αν έχει, ας πούμε, γιατί όταν κάνεις κάτι, περιμένεις να έχει κάποια πρακτικά αποτελέσματα. Σωστά. Ναι, πάλι θα σου πω κατά περίπτωση. Πρέπει να πούμε περίπτωση. Κατά περίπτωση. Okay. Οπότε... Ναι. Εντάξει, μου έχεις απαντήσει πριν. Ναι. Σίγουρα, πιστεύω ότι πάντως ότι οι άνθρωποι... Αλλά δεν θέλω να μιλήσω για την Ελλάδα. Σου λέω, άμα διαβάσεις, ας πούμε, το βιβλίο του Κούρτσιο, που περιγράφει... Με συγκλονιστικό τρόπο, ας πούμε, όλο αυτό που ξεκίνησε. Δηλαδή, τι να πεις, ο τύπος ήταν στη φυλακή, η γυναίκα του, ας πούμε, έκανε απόπειρα. Τον έβγαλε από τη φυλακή, σκοτώθηκε, έχει μείνει 200 χρόνια στη φυλακή. Ο ίδιος, ας πούμε, λέει ότι ιτήθηκαν ήρθε στα εξαρχής, γιατί η δουλειά τους ήταν μέσα της από αυτή την άμεση δράση να ριζοσπαστικοποιήσουν την κοινωνία και να βοηθήσουν σε μια γρηγορότερη εξέγερση. Και αυτό δεν έγινε. Ναι. Και ο άνθρωπος λέει μέσα από το βιβλίο, μέσα από τις θέσεις του, ιτηθήκαμε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ζήτησε χάρη, σε καμία περίπτωση ναι. δεν αρνήθηκε τη συμμετοχή του και δεν μετάνιωσε. Ναι. Εντάξει, τον θαυμάζουμε και που πήγε την κοιτάνα και που παραδέχθηκε την ήττα και όλα αυτά. Συμφωνώ. Ναι. Ένας 55χρονος. Τόσο πρέπει να είναι φίλος της Ηλέκτρας, ο Αργυρής, τον υποδίωτο Κώστας Γανωτή, σωστά. Λέει στην Ηλέκτρα σε κάποια στιγμή κάθεται εκεί στο Παγκάκι, πλατεία εξ αρχείων είναι. Λέει θεωρίες, πολλές θεωρίες ρε η Ηλέκτρα. Δεν έχω όρεξη πια για θεωρίες, κουράστηκα από τις θεωρίες, τις πράξεις θέλω να βλέπω γάμο του. Πιστεύεις ότι το κίνημα μπορεί να πάσει από αυτό το πράγμα, από την πολυθεωρία? Δηλαδή εννοώ, η θεωρία χρειάζεται, αλλά να μην προβαίνει τελικά σε πράξη που θα φέρουν το κίνημα πιο κοντά στην κοινωνία. Σε κάτι άλλο. Ναι, σε κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω αυτή η θεωρία. Όχι, εννοώ ότι το κίνημα, αν πιστεύεις ότι θεωρητικολογεί κάποιες φορές, παραπάνω από ό,τι πρέπει. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα αυτό που βλέπω σαν έλλειμμα ναι. είναι ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη σχέση με την κοινωνία. Όσο θα μπορούσε. Και ας πούμε, εγώ π.χ. ξέρω εγώ δράσεις που έχω χειροκροτήσει με θαυμάσεις με έναν άνθρωπο. Π.χ. ας πούμε, πράγματα όπως το πάρκο Ναυαρίνου που είχαν γίνει ή ας πούμε καταλήψεις που πραγματικά έχουν προσπαθήσει να σπάσουν το κομμάτι γειτονιά και κατάληψη. Είναι κάτι διαφορετικά, ας πούμε. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Και όταν το πετυχαίνεις και πραγματικά κάνεις μια δράση και σκάνε άσχετοι άνθρωποι που δεν είναι αναρχικοί ή δεν είναι αριστεροί και που έχουν έρθει και που σ' ακούνε, εκεί είναι για μένα όλο το ζουμί. Αυτό ψάχνω δηλαδή εγώ σε αυτά που κάνω. Σε αυτά που συμμετέχω, αυτό είναι το κριτήριό μου, ρε παιδί μου, πάντα. Δεν με ενδιαφέρει η αυτοαναφορικότητα. Ναι, σωστά. Επίσης, ο ίδιος τύπος λέει στην Ηλέκτρα κάποια στιγμή, στη ζωή λέει προχωράμε όταν σπάμε τα στεγανά. Θα να σε ρωτήσω ποια στεγανά πιστεύεις ότι έχεις σπάσει εσύ και ποια θα ήθελες να σπάσεις και δεν τα έχεις καταφέρει. Σίγουρα είναι πάρα πολλά που θέλω να σπάσω και δεν έχω καταφέρει. Ίσως.
Ναι. Δεν ξέρω, κάθε μέρα παλεύω με τέτοια πράγματα νομίζω. Που σου λέω, είναι αυτό, οι αντιφάσεις, ο φόβος, ας πούμε, μήπως κάνω μία, μήπως τελικά συμβιβαστώ, μήπως κάνω μία ζωή, μήπως επιλέξω πράγματα από φόβο και όχι από επιθυμία, από ασφάλεια. Αυτά είναι τα πράγματα που φοβάμαι, ας πούμε, ότι μπορεί να φτάσω... Είναι, ρε παιδί, μια ταινία, το Σύντομη Συνάντηση, του David Lean, παλιά ταινία, ερωτική, καμία σχέση, που είναι μια παντρεμένη γυναίκα και ένας τύπος παντρεμένος, Λονδίνος, ο 40, κάπου εκεί, δεκαετία 40, 50, ίσως κάπου εκεί. Ναι. Την έχεις δει... Αυτή που συναντιούνται στο σταθμό του τρένου. Σταθμό του τρένου, ναι. Την έχω δει, ναι. Για μένα, εντάξει, αυτή είναι συγκλονιστική και στο τέλος, ας πούμε, που αυτή δεν πηδάει τελικά, αλλά γυρνάει στον άντρα της και της λέει τι έχεις, ας πούμε, και κάθεται και κλαίει και σκέφτεται ότι αυτή η γυναίκα θα ζήσει άλλα 30 χρόνια αυτόν τον άντρα και θα σκέφτεται τον άλλο. Είναι πακέτο. Είναι... Αυτό είναι για μένα ο φόβος μου. Δηλαδή, αυτό είναι ο φόβος μου. Να φτάσω, ας πούμε, να μεγαλώσω και να σκέφτομαι ότι τελικά δεν τόλμησα να κάνω αυτά που ήθελα, δεν πήρα τα ρίσκα μου και έζησα μια ζωή συμβιβασμένη. Ναι. Αυτό μου φαίνεται ο εφιάλτης. Είναι, ναι. Αλήθεια. Ναι. Αυτό κάνουν περισσότεροι άνθρωποι. Ναι. Το κάνουμε αυτό γενικά. Ναι. Ναι. Αλήθεια, ναι. Έχεις κάποια εικόνα για το ποιας υποδοχής έτυχε η ταινία σου από το χορό? Τον αρχικό. Ναι, ναι. Κοίτα, σίγουρα... Ξέρω ότι αυτοί που του την έσπασε άγρια δεν έχουν έρθει μέχρι στιγμής να μου το πούνε στα μούτρα. Το βλέπω. Στο δηλώνουν κάπως όμως. Το βλέπω, το καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Γιατί ξέρεις, άμα ξέρεις τους άνθρωπους, ξέρεις και ποιο είναι αυτό. Εγώ σου είπα και στην αρχή ότι κάποιους άνθρωπους, ας πούμε, όπως ο Άρης, ξέρω εγώ. Κατά τώρα δεν θέλω να πω ο Άρης μου, το ασθενέα μου, αλλά πώς θες. 5-10 άνθρωποι που εγώ πέρα από συντροφική έχω και. Πολύ προσωπική και ουσιαστική σχέση και τους θαυμάζω. Χάρηκα γιατί σε αυτούς τους άνθρωπους άρεσε πάρα πολύ. Και χάρηκα κιόλας γιατί ένα άλλο κομμάτι χάρηκα ότι άρεσε σε ανθρώπους που έχουν σχέσεις με κρατούμενους, είτε γονείς, είτε σύντροφοι, που είδαν, ας πούμε, στην αλήθεια, στην ταινία μου, μια αλήθεια. Ναι. Γι' αυτό που βιώνουν οι ίδιοι, ας πούμε, σαν άνθρωποι που έχουν κάποιο δικό τους άνθρωπο μέσα στη φυλακή. Αυτά για μένα αρκούν. Πώς να σου πω, μάλλον πήρα πολύ μεγάλη χαρά από συγκεκριμένες μου γνωριμίες, είτε επιβεβαιώσεις που είχα για φιλίες που είχα και πριν, ξέρεις, που συσφίχτηκαν, ας πούμε, μέσα από την ταινία, ή καινούριες γνωριμίες από άνθρωπους που δεν τους ήξερα και με πλησίασαν λόγω της ταινίας και που έχουν μεγάλη σημασία. Είμαι σίγουρη ότι πολύ θα ξενερώνω τρελά που θα με βλέπουν, γιατί πήρα το τσίμα, γιατί έκανα ταινία, γιατί μίλησα για το ένα όπλο, γιατί, ας πούμε, η κοπέλα στην ταινία μου είναι μια γλυκούλα κοπέλα και δεν είναι... Δηλαδή, ένας τύπος, ας πούμε, μου έχει πει ότι μια αναρχικιά δεν φοράει λουλούδα τα φορέματα, δεν φτιάχνει γλυκά, πρέπει να είναι πιο συγκρουσιακή, δεν πάει να ακούσει τους γονείς. Γενικώς, οι αντιφάσεις, εμένα συνειδητά τις έβαλα έτσι. Ήθελα να είναι μια γλυκούλα, καλή κοπελίτσα που έχει σε μια μικροαστική οικογένεια, φτιάχνει γλυκά. Συγγνώμη, αυτό είναι και μια απόδειξη πραγματικότητα. Υπάρχουν κοπέλες που πιστεύουν σε αυτό και είναι έτσι. Ναι, αλλά ήταν μια επιλογή η δικιά μου να πω αυτή. Κοπέλες που είναι έτσι. Δηλαδή, δεν είναι ότι οι κοπέλες που πιστεύουν σε αυτό είναι. Όχι, αλλά πήρα. Εξωγήινες. Όχι, αλλά διάλεξα αυτή, δεν διάλεξα μια. Όχι, λέω για τον τύπο που στο είπα αυτό. Μάχημη. Εντάξει. Γραμμάτι, ξέρω εγώ, τύψα που ταχώνει και. Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι το ίδιο. Αλλά μπορούμε να συμμετέχουμε στο ίδιο πράγμα. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, ξέρει, αυτή όμως η παραδοχή μπορεί να μην αρέσει όλους. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να θέλει να δει πιο. Πιο τυποποιημένα πράγματα, έτσι θέλει να δει κάποιος. Εντάξει. Ναι. Ναι, αλλά εγώ ξέρω, δεν θέλω να πω ότι είναι βλάκες αυτοί που τραβάνε στην ταινία μου και θέλαν κάτι αυτό. Εντάξει. Ναι. Ξέρεις, είναι αυτό και το άλλο κομμάτι είναι, ξέρεις, το αν μπορεί ένας άνθρωπος που να έρθει στο χώρο, να πάρει τα λεφτά, να κάνει την ταινία, το κατά πόσο εγώ, ας πούμε, προβάλλομαι προσωπικά, δηλαδή αν εγώ, ας πούμε, έχω πάρει υπεραξία επειδή έχω κάνει την ταινία και χρησιμοποιώ τους άνθρωπους για να πάρει. Δηλαδή, όλα αυτά τα ξέρα και πριν, γιατί έχω κράξει κι εγώ άλλους
για αντίστοιχους λόγους στο παρελθόν. Εντάξει, είναι κάτι που το πήρα το ρίσκο. Εντάξει, έπριξα όλους τους συνεργάτες μου. Ξέρεις, μην πούμε αυτό γιατί θα σκεφτεί ο τάδε αυτός. Την κάνουμε το άλλο γιατί αυτό θα σκεφτεί αυτό. Γενικώς ήταν ένας εφιάλτης με έναν τρόπο να κάνεις την τύρα και να σκέφτεσαι ότι πώς θα φανεί αυτός από τον τάδε αυτό. Ήτανε, το είχα αυτό, δεν ήμουν ελεύθερη, πρέπει να πω. Τι έκανα, γιατί ήθελα να αρέσει. Δηλαδή δεν θα θέλω. Και θέλω να είμαι σε αυτό το χώρο. Δεν είμαι ένα σκηνοθέτη που το γοητεύει ένα αρχή, αλλά δεν του ξέρει και δεν θα είναι ποτέ. Εγώ δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ να συνεχίζω να πηγαίνω. Ξέρεις, θέλω να είμαι σε αυτό το τόπο. Και θέλω να κάνω και άλλη ταινία πάλι για παρόμοια θέματα και πάλι να συνεχίσω να είμαι. Όχι, εντάξει, ελπίζω κάποια στιγμή να. Ξέρω εγώ, αυτοί που με αντιπαθούν, ξέρω εγώ, να δουν την ταινία μου. Γιατί πιστεύω ότι πολλοί μπορεί να με αντιπαθούν και χωρίς να την έχουν δει. Και να αλλάξουν. Άποψη. Αυτό θα ήθελα. Ωραία. Τώρα φτάσαμε στην τελευταία ερώτηση. Αν η ζωή σου γινόταν ταινία. Λέμε τώρα, έτσι. Ναι, αυτή τη σχέση δεν έχω ιδέα την απάντηση σε αυτό. Καλά, δεν πειράζει, θα απαντήσει ό,τι θες. Ας πούμε, αν η ζωή σου γινόταν ταινία μέχρι τώρα, λέω. Όχι, γιατί δεν ξέρουμε μετά τι θα γίνει. Ποιος θα ήθελες να σε υποδηθεί, ας πούμε, ποια και σε τι συμπέρασμα θα κατέληγε η ταινία για τη ζωή σου μέχρι τώρα, λέμε, και πάλι στο λέω. Δεν ξέρω. Μπορεί να θέλεις να την υποδηθείς κι εσύ. Θα το κάνεις καλύτερα από όλους, μάλλον. Εντάξει, εγώ θα ντρεπόμουν. Δεν ξέρω ποιος θα θέλα να παίξει. Και σίγουρα το τέλος δεν θα ήταν. Κάτι συγκεκριμένο. Δεν θα είχε σαφές συμπέρασμα, δηλαδή. Ναι, ναι. Δεν μπορείς να μου πεις ένα σαφές συμπέρασμα που θα είχε. Ή επειδή είναι σαφές, δεν είναι συμπέρασμα καν. Κοίτα, γενικά, μ' αρέσουν οι ταινίες που τελειώνουν. Και πρέπει να σκεφτείς. Με κάτι κουλό. Ναι, δηλαδή, μπορεί να τελειώνει, δηλαδή θα μ' άρεσε να γίνει ταινία και μετά να δείξει εγώ τον άλλο να φτιάχνει ένα γλυκό και να τελειώσει κάπου εκεί που δεν το περιμένεις. Δεν μ' αρέσει, δηλαδή. Και όταν ας πούμε ο σκηνοθέτης κάνει μια ταινία και σου δίνει ένα έτοιμο πράγμα και στο τελειώνει με ένα συμπέρασμα, βλέπεις αυτό που βλέπεις, κάποια στιγμή τελειώνει, έχει σημασία αν θα φτιάχνει γλυκό ή αν θα κλαίει, σίγουρα είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά θέλω να είναι κάτι το οποίο να μην είναι αυτό, να μπορεί να είναι πολύ ανοιχτό και όλος να το σκεφτεί και να βάλει το δικό του συνέχεια. Να δίνει ερμηνείες, ας πούμε. Ναι, αυτό θα ήθελα. Okay. Οπότε θα τελειώνει κάποια στιγμή ένα γλυκό, θα φτιάχνει κάποιος ένα γλυκό, θα. Πήγαινε στο πάρκο με ένα σκυλί βόλ, κάπως δεν θα έχει τέλος, κάπως συγκεκριμένο. Κατάλαβα. Ωραία. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.